Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπίδι της ηχοληψίας στο production. Την κυρία Ευηγιώτη και την κυρία Έλλη Απατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Το Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Εσκιάδης Μπαροδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai, με Skoda, με Kia, με μια τεράστια έκθεση αυτοκινήτων και όχι μόνο, με εξουσιοδοτημένο σέρβις, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα που μπορείτε να βρείτε εκεί και με τους 10 πρώτους και σήμερα, οι οποίοι θα τηλεφωνήσουν στο 2310 596 596 στο 2310 596 690 και έχουν Kia ή Hyundai, εντελώς δωρεάν αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού και φυσικά η εργασία. Τώρα τηλεφωνείτε και από εκεί και πέρα είναι υπόθεση του πότε θα πάτε. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο το κλείνετε. Τώρα τηλεφωνείτε για μία ακόμα απίστευτη προσφορά για όλους εσάς. Είναι μεσημέρι, είναι λογικό να ανοίγει η όρεξη και φυσικά έχουμε τον προσωπικό μας σεφ, το dailysef.gr. Διαδικτυακά θα βρείτε καθημερινά δύο πιάτα, φυσικά σαλάτα, συνοδευτικά, ό,τι χρειάζεστε, σε απίστευτες τιμές και σε χρόνο ο οποίος είναι απειροελάχιστος από την ώρα που θα δώσετε την παραγγελία σας. Πάντα με τον σεφ ο οποίος επιμελείται τα πιάτα, με τους διατροφολόγους οι οποίοι προσέχουν την ποσότητα για να μην παίρνετε παραπάνω θερμίδες, για εσάς οι οποίοι φροντίζετε τη σουλέτα σας, και πληκτρολογώντας τώρα dailysef.gr κάνετε την παραγγελία σας 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Υπάρχουν αυτά τα πολύ ωραία πιάτα. Σήμερα έχει χοιρινό με δαμάσκηνα, απίστευτο, και χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι. Τα λόγια είναι περιτά. Μπαίνετε τώρα, το παραγγέλνετε και μην ξεχνάτε ότι στην πρώτη παραγγελία έχετε έκπτωση 3 ευρώ οι φίλοι οι οποίοι θα δώσετε την παραγγελία σας. Ολοκληρώθηκε η φάση των 8 του Champions League. Πολλοί πιστεύαμε και καλά κάναμε ότι είναι δεδομένες οι ομάδες οι οποίες θα περάσουν τα ημιτελικά. Αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι για να βρεθείς στα ημιτελικά πρέπει να αποδείξεις ότι πέρα από το ότι ήσουν καλός, παραμένεις καλός και έχεις συνέχεια και συνέπεια στην απόδοσή σου. Οι ομάδες οι οποίες είχαν συνέπεια και συνέχεια ήταν η Manchester City, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Bayern και η Real. Η τυχαία σειρά είναι πραγματικά τυχαία που τους ανέφερα, γιατί πολύ απλά χθες πολλοί περιμένανε με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο, με κάτι να περάσει η Μπαρσελόνα από τη Μαδρίτη και να αποκλείσει την ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε. Χωρίς να διεκδικώ δάφνες και επιβραβεύσεις για τίποτα, αν ενθυμίστε, όταν έγινε η κλήρωση και είχαμε τα προγνωστικά για το ποιες ομάδες θα περάσουν, το μεγαλύτερο το είχα δώσει στη Ρεάλ, ακολουθούσε η Μπάγκερν, η Παρίς Σαν Ζερμέν, η οποία απεκλείστη, και στο ζευγάρι Μπαρτσελόνα Ατλέτικο σας είπα 60-40.
με θύελλα διαμαρτυριών οπαδών της Μπαρτσελώνα, ουεφαλώνα όπως λένε. Γιατί? Όταν είχαμε κάνει εκτιμήσεις και είχα πει ότι στα δικά μου μάτια το ζευγάρι είναι 60-40. Γιατί διαμαρτύρονται της Μπαρτσελώνα? Για το πέναλτι το οποίο δεν έδωσε στο 90. Πότε? Στο 2-0. Πριν το 90 τι έγινε? Δεν υπήρχε Μπαρτσελώνα στο γήπεδο. Όχι, όχι. Δεν υπήρχε Μπαρτσελώνα, υπάρχει λόγος που δεν υπήρχε. Ναι, αυτά θα τα εξηγήσει εσύ με την ανάλυση την οποία θα κάνει. Αλλά επειδή λέω διαμαρτύρονται για το. Είναι πέναλτι και. Και του. Του τώρα στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν κόκκινο. Η Μπαρτσελώνα έπρεπε να τελειώσει το παιχνίδι με 9 παίκτες. Έπρεπε να αποβληθεί ο Νεϊμάρ. Ναι, όχι, ο Σουάρες πρώτα απ' όλα. Ναι. Με την αγωνιά. Με συγχωρείς, ο Σουάρες. Ο Νεϊμάρ όχι τόσο πολύ. Ο Σουάρες. Ο Σουάρες. Ναι, τον μπέρδεψα. Και επίσης. Να πούμε ότι στο πέναλτι δεν είναι κόκκινο. Ρώτησα διαιτητή και μου είπε: δεν με νοιάζει. Αν πηγαίνει στην εστία είναι. Δεν με νοιάζει τι είπε ο διαιτητής. Εντάξει, εγώ λέω ότι θα μπορούσε να το δώσει και κόκκινο και να μην λέει ο διαιτητής. Με ποια λογική να το δώσει κόκκινο, πες μου εσύ. Με ποια λογική να το δώσει κόκκινο. Με ποια λογική να το δώσει κόκκινο. Ναι, πες μου, τι λέει ο κανονισμός. Τι λέει ο κανονισμός. Ό,τι τι. Σταμάτησε την μπάλα με το χέρι, είναι κίτρινη κάρτα και πέναλτι. Αν η μπάλα έχει πορεία προ τα δίκτυα, είναι κίτρινη και κόκκινη. Και η κίτρινη και κόκκινη είναι. Όχι, είναι πέναλτι και κόκκινη. Πέναλτι και κόκκινη. Γιατί να του δώσει η κόκκινη του Ινιέστα? Είναι κίτρινη κάρτα, οκ, okay, δεκτό. Ποιο διαιτητής το είπε? Δηλαδή. Θες να ανοίξει τον κανονισμό, εύκολος είναι. Να το δεις. Και εγώ μετά. Ποιο διαιτητής το είπε? Το ποιο μου το είπε είναι δικό μου ζήτημα. Εγώ σου λέω ότι μου το είπε και είδα και τον κανονισμό αυτό. Τι κατηγορία παίζει? Έπαιζε, δεν παίζει. Έπαιζε. Έπαιζε. Λαμόγιο είναι? Όχι. Στα δικά μου μάτια όχι. Μπορεί κάποιοι να πούνε. Τι κατηγορία έπαιζε? Σούπερ Λίγκα. Και δεν ήταν λαμόγιο? Πώς έγινε στην Super League? Στα δικά μου μάτια είπα. Ήμουν σε κάθε στα μάτια. Ποιος τον έβγαλε? Στα δικά μου μάτια είπα. Ποιος ήταν πρόεδρος? Να σου πω κάτι. Ναι. Το θέμα μας είναι το ποιος μου ενημέρωσε και μου επιβεβαίωσε. Βέβαια. Άμα είναι λαμόγια έπαιζε στη Super League, φυσικά δεν παίζουν τα λόγια του, δεν έχουν καμία αξία. Άρα αυτοί που μιλάς εσύ και λένε ότι φοβούνται είναι λαμόγια και δεν έχει καμία αξία αυτό που λες. Δεν έχουν αξία καμία. Εκεί τα λες τότε. Τα λέω για να τα λέω. Ότι μου το ποτάδι. Τι μου το ποτάδι. Αφού μόνο σου λέω ότι είναι λαμόγια. Είναι λαμόγια. Πάει τελείω. Φάσε τι είναι. Ρε είναι κόκκινη κάρτα, ρε άτε ρε. Δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα. Το λέει και ο κανονισμός. Ποιος κανονισμός το λέει? Ωραία, θα σε βάλω στον κανονισμό διαιτησία στο διάλειμμα. Ναι. Θα το δεις. Τώρα τωρινός να είναι. Όχι πριν δύο χρόνια. Δεν υπάρχει. Ένας είναι ο κανονισμός. Ο, δεν ένας, αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι. Άλλο. Προστίθενται, αφαιρούνται. Α. Ο ΚΑΠ και κάποια πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εδώ δεν υπάρχει παρερμηνία του κανονισμού. Είναι κίτρινη κάρτα. Αλλά αυτή η αγωνιά που κάνει. Και πάει, το θράσος είναι το βαμπύρ που λέγεται Σουάρης, η παικτούρα κατόλα. Πάει από πάνω και το λέει, έλα μωρέ, τι έγινε. Ενώ ξέρει ότι έχει κάτι σε γωνιά. Είναι κόκκινη. Αυτό είναι που με συγχύζει πιο πολύ. Δηλαδή, κάνεις τη στιαπού και ζητάς και τα ρέστα. Μπράβο, μη. Λοιπόν, τι είδες δε κόκκινη? Όχι, λέω ότι καταρχήν. Ποια μάτσι είδες? Πλέον είμαι πεπισμένος. Τι πράγμα? Το βάρος το έριξα στην Ατλέτικο. Βέβαια. Φυσικά. Δεν έβλεπα την Μπενφίκα. Και θα είμαι ειλικρινής, δεν την είδα μετά, είδα φάσεις. Στην άλλη τηλεόραση έβλεπα την επιλογή του Παναθηναϊκού με ποιον θα παίξει. Ποια επιλογή? Που διάλεξε να παίξει με την Κάχα Λαμποράλ. Τι Κάχα Λαμποράλ, για μπάσκετ δεν με μιλάς? Ρε πλάκα μου κάνεις. Εγώ τον έχω δώσει στον Παναθηναϊκό, τον κόντευα να αποκλειστεί από τον όμιλο, ότι θα πάρει την Ευρωλίγκα. Και πολλοί με βρίζαν. Τώρα δεν λένε οι κακές γλώσσες ότι μπορούσε να κερδίσει και μπορούσε να κερδίσει την ομάδα του Ιβκοβιτς. Την περασμένη εβδομάδα και επέλεξε να χάσει για να... γιατί είναι πιο βατή η ομάδα του Μπουρούση. Λοιπόν, εγώ είδα ότι χτες χάσανε, λοιπόν, χάνανε περίπατο. Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα και Μπαρτσελώνα Ατλέτικο. 180 λεπτά. Ποιος ευνοήθηκε περισσότερο και ποιος λιγότερο? Συνολικά. Η Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα ευνοήθηκε περισσότερο. Αυτό για τους Μπαρτσελωνίστες. Πρώτον. Δεύτερον. Και εγώ είμαι Μπαρτσελώνα. Δεύτερον. Δεν με νοιάζει, αλλά πρέπει να το δεις. Χθες είδαμε ένα 4-4-2. Και αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν υπάρχουν επιθετικά συστήματα και αμυντικά συστήματα. Το χθεσινό παιχνίδι λοιπόν μας δίδει το, ας πούμε, τη φιλοσοφία ότι δεν υπάρχει επιθετικό ή αμυντικό σύστημα. Μπορεί ένα 3-5-1 ή ένα 3-5-2 ή 3-6-1 να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνο και ένα 4-4-2 να αποδειχθεί πάρα πολύ καλό. Θε να κάνουμε διάλογο ή να κάνουμε. Τι διάλογο μονόλογο να κάνω? Γιατί αυτό είναι, έχει λεπτομέρειες που σου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει μια λεπτομέρεια το παιχνίδι όσον αφορά την άμυνα τη Ατλέτικο. Την οποία, αν την έπιασε κάποιο, πρέπει να είναι προφασιόρο του ποδοσφαίρου. Θα σου πω εγώ τι είδα και από εκεί πέρα. Πες μου εσύ τι είδες, να σου πω εγώ τι λοιπόν, είδα.
Λέγε τι είδες. Ο Τσόλος Σιμεώνος συνήθως κάνει άμυνα στα τρία τέταρτα του γηπέδου. Σημαίνει τρία τέταρτα, δηλαδή. Πού είναι η άμυνα. Την... Πού είναι ο αμυντικός. Ο τελευταίος αμυντικός. Και ο επιθετικός. Ο τελευταίος αμυντικός είναι λίγο κάτω το κέντρο και ο επιθετικός είναι στην αντίπαλη περιοχή και μαρκάρει. Από το στόπερ. Δεν το κατάλαβα. Ο στόπερ του είναι στο κυκλάκι της, του κέντρου από την κάτω μεριά και ο σέντερ φόρ είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής. Αυτό είναι ο τρίτα. Μαρκάρι παίζει επιθετική άμυνα. Πόση ώρα το έκανε αυτό χθες. Χθες μέχρι να προηγηθεί ένα 0. Πόση ώρα το έκανε αυτό χθες. Πότε προηγήθηκε ένα 0. Λοιπόν, άκου να δεις. Μισό λεπτό, να τελειώσω. Αυτό κάνει συνήθως. Τώρα χρειαζόταν ένα γκολ. Το πετυχαίνει τον γκολ. Από εκεί και πέρα τράβηξε όλη την ομάδα και ειδικά σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου στο μισό γήπεδο, κάνοντας άριστη άμυνα, εξαφανίζοντας Μέση και Νεϊμάρ και Ινιέστα, και δεν τις δόθηκαν πολλές ευκαιρίες γιατί ήταν καλή αμυντικά και η Μπαρτσελόνα παρά τα δύο γκολ που δέχτηκε. Τις δόθηκαν όμως, έδειξε ότι στην ευκαιρία την οποία έχει, έχει τόσο καλοδουλωμένο υλικό που βγήκανε για πλάκα στην κόντρα και έχουν και τέτοιο, τέτοιο πάθος και τέτοια καλή προετοιμασία που βγήκαν στην κόντρα και πήραν το πέναλ, αλλιώς τα κάνανε γκολ. Ο Κρισμάν ήταν έτοιμος να το καρφώσει. Αν έχεις κάποια ένσταση, ακούω με βλάβια. Εγώ λέω τι είδα. Λοιπόν, είδα κάτι διαφορετικά, κάτι λάθος. Ο διαιτητής στο πρώτο αγώνα έδωσε την ευκαιρία την Μπαρτσελόνα να πάρει το μάτς. Σωστά. Να και... το γυρίσει καταρχήν. Όχι, όχι, στο πρώτο αγώνα. Να το γυρίσει. Να το γυρίσει, ναι. Της δίνει λοιπόν μια τέτοια αβάντα και το να έχεις την Μπαρτσελόνα σε παιχνίδι που είναι να πάρει δύο αποτελέσματα είναι μεγάλη ευλογία. Βέβαια. Γιατί μιλάμε για την Μπαρτσελόνα. Που σημαίνει ότι εσύ με το ένα γκολ συν που έχεις, όχι μόνο έχεις πλεονέκτημα απέναντι στο Σιμεώνε που πρέπει να παράξει. Πρέπει να κάνει δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ συνήθως. Αλλά έχει και τη δυνατότητα να σε δημιουργήσει τέτοιους χώρους να βγεις τόσο μπροστά και να σε σκοτώσει με την τετράδα που λέγεται Ινιέστα, Νεϊμάρ, Μέση και Σοάρες. Τέσσερις. Δηλαδή, κερδίζω εγώ το μάτς 2-1 στον πρώτο γύρο. Έτσι. Μου δίνει ο διαιτητής το αβαντάζ, το πλεονέκτημα να κερδίσω 2-1. Πάω εγώ να παίξω τη ρεβάνς μέσα στην Ατλέτικο. Ωραία. Και αντί και εγώ. Πας για δύο αποτελέσματα. Και πάω για δύο αποτελέσματα. Και αντί να παίξει εσύ αυτό που κάνει. Και αντί να παίξω κλέψεις, εγώ. Που να παίξει κόντρα επίθεση. Περιμένει ο Μέση, ο Σοάρες και ο Νεϊμάρ, και ιδιαίτερα εκείνη η μαϊμού ο Μέση, περιμένει να βρει ανοιχτό τον αντίπαλο. Συνήθως αυτό κάνει. Ναι. Όταν έρχονται τα ζόρια και έχει το αποτέλεσμα από πίσω, τότε παίρνει στις κλειστές άμυνες τους χώρους. Έχω λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα εγώ. Έχω μια ομάδα που παίζει 4-4-2 και έχω μια ομάδα η οποία έχει το αυγό στον κόλο. Γιατί πρέπει να κάνει γκολ. Γιατί πρέπει να κάνει γκολ. Αντιθέτως, δίνει το τυράκι ο Σιμεώνε στον Ερίκο. Αυτά που σου είπα τα είδες ή έχεις αρθεί. Ναι, βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Και στην κόντρα και όλα αυτά. Πρέπει να είναι μεγάλη μπαλαδόφαση. Γιατί πρέπει να είναι μεγάλος. Για... Ναι. Και τι γίνεται. Αντί λοιπόν να γίνει αυτό που είναι το λογικό, να πάρει ο Σιμεώνε το άγχος και την κατοχή, την παίρνει η Μπαρτσελόνα. Έκλημα, η οποία της δίνει ο αντίπαλος προπονητής μια τεχνητή κατοχή της μπάλας. Τεχνητή. Θα σε προλάβω. Μισό λεπτό. Γιατί είναι, ποιο είναι το μεγάλο όνομα. Γιατί δεν είναι τεχνητή. Είναι το μεγάλο γιατί δεν είναι τεχνητή. Γιατί λες ότι δεν είναι τεχνητή. Είναι τεχνητή. Όχι, διότι, και δεν είναι. Γιατί διότι, είναι τόσο γάτα. Διότι το pressing που έκανε ο Ερίκος στην άμυνα της Μπαρτσελόνα στα, 90, ναι, στα 90 λεπτά είναι ελάχιστος ο χρόνος του pressing. Δηλαδή στα 90 λεπτά να έγιναν τα 9, τα 10 λεπτά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η άμυνα της πώς τις λένε της Μπαρτσελόνα, της Μπαρτσελόνα, της Ατλέτικο ψηλά. Ένα λεπτό, ναι, ένα λεπτό. Ναι. Πρόσεχε εδώ τώρα πώς την πατάς. Το να είσαι πρώτος, το να είσαι φαβόρη, έχει τα καλά του, έχει τα άσχημα. Τα καλά είναι ότι έχεις τη διαιτησία με το μέρος σου, ότι είσαι ισχυρός, σκάστε λίγο. Ότι ό,τι χίλια δυο. Ο Βλαχόπουλος φωνάζει. Δεν ξέρω ποιος φώναζε. Στα αλήθεια μάλλον ή στα ψέματα. Δεν ξέρω, δηλαδή έλεος. Περνάνε εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν. Κλείσε τις πόρτες, άσου να φωνάξουν. Βρε, ας φωνάξουν. Αίματα πόρτες. Να μην κοιθούν, μόνο και λέω στο πάτωμα. Αίματα θα κοιθούν να μαρθούν άλλοι εδώ. Μεταξύ. Ναι. Λοιπόν. Λέγε.
Το να είσαι φαβορή, ναι, είναι ευλογία και κατάρα. Ποιος ήταν φαβορή? Η Μπαρσελόνα. Ναι. Είναι το μεγάλο όνομα. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Ναι. Αν δούνε ξαφνικά, ναι, κάτι το οποίο επιχείρησε να κάνει, αν θυμάσαι, ο Μουρίνιο με τη Ρεάλ. Δηλαδή. Να κλείσει την ομάδα πίσω, να περιμένει και να δώσει το ρόλο του φαβορή στον αντίπαλο. Ο Ενρίκε, επειδή είναι γέννημα θρέμα της Μπαρσελόνα, ναι, λοιπόν, δεν το έκανε αυτό. Ναι. Ή εκτίμησε υπερ... Αν είχαμε στον πάγκο ανάποδα τους προπονητές. Ο Σιμεώνα θα την είχε πίσω. Ε? Θα προκρινόταν. Ποιος θα προκρινόταν? Η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα. Το, η καταγγελία. Αυτό είναι μόνο. Είναι σημάδι προπονητή. Ναι. Δεν το συζητάω. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν, ο διαιτητής, του φαβορί, ναι, άρα λοιπόν, ο διαιτητής στο πρώτο μάτς δίνει τον Ενρίκε τη δυνατότητα να παίξει το δεύτερο ρόλο και να βγει. Να διαχειριστεί την Μπαρτσελόνα, η οποία βιολογικώς δείχνει ότι είναι σε πτώση. Έτσι. Φταίνε η χυμή. Δεν ξέρω, δεν φταίει ξέρω. Ο γυμναστής, ο οποίος έχει λογική πτώση αυτή. Τι κάνει ο Ενρίκος? Λοιπόν, παίρνει την κατοχή. Και τρώει το τυρί του τσόλο. Του βγαίνει, και πάει να κάνει το γαμπρό. Του βγαίνει στην κόντρα τρεις φορές πριν τον γκολ. Με τον Καράσκο να πλευροκοπεί, ο οποίος έπαιζε ένα παράλληλο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Καράσκο τι έκανε? Έβγαινε, ας πούμε, η Ατλέτικο από αριστερά με τον Φελίπε Λούις. Δεν έβγαινε. Ναι. Έπαιρνε παίκτη εκεί αριστερά. Τραβούσε ένα και έμπαινε ο Σαούλ σέντερφορ. Έκανε τέτοιες κινήσεις επιθετικά. Εκείνο όμως που ήταν για μένα συγκλονιστικό ήταν. Όταν η Ατλέτικο έκανε άμυνα στην άμυνα στο χώρο της. Είδες ο Κρισμάν ήταν στο, ότι ήταν ακριβώς έξω από την άλλη περιοχή. Τι έγινε? Τι έκανε αυτός? Αυτός έβγαλε την τετράδα του στην άμυνα. Λέει, ελάτε. Ωραία. Είτε κερδίζω ένα 0, είτε 0-0. Εσείς μαλάκες, εσείς έρχεστε. Κατάλαβες? Είτε κερδίζω. Να το φάτε το τυρί. Ναι, εσείς το τυρί το τρώτε ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Πρέπει να αποδείξω ότι είστε πρεμαντών. Πρόσεξε τώρα. Ανεβαίνει ψηλά τώρα η Μπαρσελόνα. Την περιμένει, πώς όμως? Εκείνο ήταν το συγκλονιστικό για μένα. Πώς? Φιλίπε Λουίς, Λούκα Φερνάντες, Γοδίν και Χουανφράν, 15 μέτρα απόσταση. Ναι. Πρόσεξε. Στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, 4. Πρόσεξε. Ο Γκάμπι, που είναι για μένα παιχταράς στο αμυντικό κομμάτι. Αδική σε ποδοσφαιριστές, μην πεις. Περίμενε. Ο Γκάμπι κάνει το έγκλημα στο τέλος με το πέναλτι. Άλλο αυτό. Εγώ μιλάω για τα 90 λεπτά. Με τον Δάγλο το Χαφ τον Αγούστο είναι και αυτή πάρα πολύ κοντά. Το μυστικό ποιο είναι? Ότι αυτός φέρνει τον Γκόκε. Έχει βοήθεια από τον Γκόκε. Περίμενε. Και από αυτόν τον λαστοπύρα. Ναι, τον Γκόκε και τον Σαούλ δεν τους πάει στις πλευρές. Του φέρνει 10 μέτρα προς τον άξονα. Κερδίζει λοιπόν. Γιατί το κάνει αυτό? Θα σου πω γιατί. Απλό είναι. Έχει τα κορμιά η Μπαρσελόνα για να πηδήξει για κεφαλιά? Όχι. Οπότε ας πήγε, λέει, ας κάνει όσες έντρες θέλει. Τους λέει λοιπόν αυτό που λες εσύ πολύ σωστά. Κάνει όσες έντρες θέλεις. Οι λύθοι πηγαίνετε στα πλάγια και παίξει τα αγγλικά. Και τους πάει. Τους πάει αυτή η μορφή, η μούρη. Μορφή, δεν είναι μούρη, είναι μορφή. Ναι, αυτή η μούρη, μορφή, πες τον όπως θέλεις. Την πάει την Μπαρσελόνα στην πλευρά να πλευροκοπήσει και να γίνει. Και να γίνει, ο Άλβες Κιτσίου και να ξεντράρει και εκεί. Μπορεί να βρεις Αθανασιάδη. Εσύ ποιο θα βρεις εκεί πέρα? Έχει λοιπόν τους δύο στόπερ, τον Λούκα Φερνάντες και τον Γοδίν και τον Γκάμπι και τον Αγκούστα, 4, και να μπαίνουν και να σεντράρουν. Είδα 18 σέντρες. Αλλά και το άλλο ποιο είναι? Σου λέει, άμα πριν πάρει ο Μέση από δεξιά ή ο Μεϊμάρα από αριστερά ή έρθει ο Αλάμπα ή ο Άλβες ψηλά, πάρουν πλάτος δηλαδή τα μπακ και κλείσουν προς τα μέσα ο Νεϊμάρ και ο Μέση, να πέσουνε στους παίκτες μου οι οποίοι θα έχουν αποστάσεις 5 μέτρα και όχι 8 και όχι 9. Τα 3, τα 4 μέτρα που κερδίζει αυτός με τις εντολές που δίνει στο Σαούλ και τον Κόκε να κλείσουν προς τα μέσα είναι ευεργετημένα μέτρα. Είναι δηλαδή πρώτον ο Λακαμάς, ο Ερίκος, ο οποίος παίζει κατοχή. Ενρίκε. Και το δεύτερο, ότι την άμυνα την κάνει ο άλλος στην περιοχή του. Έτσι σχέδιο, στον άξονα φορτωμένο, και λέει και στον Καράσκο με τον Γκρισμάν, θα ψιλομαρκάρει ο ένας και ο άλλος θα είναι ελεύθερος. Έτσι ώστε όταν την πάρουμε την μπάλα, να φύγουμε 4, Κόκε, Καράσκο, Γκρισμάν, Σαούλ, στο χώρο. Να βρούμε ψηλά το Μασεράνο και το Πικέ. Το έκανε 1, το έκανε 2, το έκανε 3. Ήτανε δηλαδή ένα μάτς το οποίο εγώ που έκλεινα με την Μπαρσελόνα ισοπαλία, είπα. Πιάνω τα 4 από τα 5. Ωραία. Και περιμένω το 5ο. Χάνω 1-0. Εγώ νόμιζα ότι με συμφέρει να βάλει πρώτη γκολ η Ατλέτικο. Σαν στοιχηματζής. Γιατί αν βάλει πρώτη γκολ η Μπαρσελόνα θα ανοιχτεί, λέω. Με παρακολουθείς? Ναι. Ωραία.
Και από το 50 λεπτό κατάλαβα, Γρηγόρη, κατάλαβα ότι δεν θα πληρωθώ. Το βλέπα το μάτς με τον Καστάνη. Το βλέπα το μάτς με τον Καστάνη, ο οποίος είναι φόλα μπαρτσελονιστικός. Όλοι εδώ είμαστε. Ο Γιώργος. Και, με, και κάνουμε μια. Λέω, ρε Γιώργο, πληρώνομαι και παίρνω καλά λεφτά. Λέω, αν φέρει χ αυτή. Και πώς το βλέπεις. Και συμφωνήσαμε και οι δύο ότι πιο πολλές πιθανότητες έχει να φάει δεύτερο γκολ η Μπαρτσελόνα παρά να πούμε να γίνει το 1-1. Και λέω, πάει, τα έχασα τα λεφτά μου. Έχασα τα κέρδη μου. Δηλαδή, ως παίκτης του στοιχήματος, αυτό που έβλεπα από τα λίγα που ξέρω από ποδόσφαιρο, κατάλαβα ότι δεν θα πληρωθώ. Τέλος. Σ' άρεσε. Ωραία ήταν η ανάλυση. Ναι. Και οι δυο, και οι δυο που... κάναμε καλή ανάλυση σε αυτό το μάτς. Στεναχωριέμαι που δεν διαφωνήσαμε. Όχι. Όχι, γιατί το είδες σωστά. Αφού είδες ότι την πάει την μπάλα στη γραμμή και φορτώνει. Δηλαδή, λέει ο Μάγκας Ερικό, πάνε στην πλευρά και κάνε σέντρα, έτσι με βολεύει να με παίξεις. Κάνε 200 σέντρες. Είναι δυνατόν να πάρει κεφαλιά ο Μέση ή ο Σοάρες ή ο Νεϊμάρ. Μακάρι να πάρει για να φάω τέτοιο γκολ. Να πω μακάρι ρε, το φάγα έτσι. Μαγκιά σου. Δεν έχεις το βαρύ κορμί μέσα. Δεν έχεις το 1,90 να φορτώσεις και να πηδήξεις. Δεν έχεις τα κορμιά. Απίστευτος ήταν. Απίστευτος ο Μαλιάς μου λέει ότι να διαβάζει τους κανονισμούς που ισχύουν τη ΣΟΥΕΦΑ και όχι αυτούς που ισχύουν στην ΕΠΟ. Mm. Γιατί να είναι οι ίδιοι δηλαδή. Γιατί να μην είναι οι ίδιοι. Εμείς έχουμε δεν θα έπρεπε να είναι η ίδια η Μαλιά. Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι υπογράφει. Μαλιάσαμε, υπογράφει σαν γλαμάρα. Μικρό μα. Εντάξει, ρε παιδί. Επειδή δεν ήταν φαλακό. Βέβαια τι. Δεν είπε γιατί είναι Μαλιά. Λοιπόν, φυσικά και του τέτοιου. Τι έκανε πάλι. Τίποτα, θα έρχεται τον καφέ μου. Φυσικά και του, το πρόλαβα, είδες, του Σουάρες ήταν κόκκινη κάρτα. Ναι. Πιο κόκκινη δεν γίνεται. Ναι. Άρα για αυτούς, Γρηγόρη, και θα τελειώσουμε με αυτό. Άρα λοιπόν. Παιδιά, δεν γίνεται να ξεκινάμε πάντα με πλάκα και με. Στους Μπαρσελονίστες. Στους Μπαρσελονίστες. Θα πω το εξής. Σας έδωσε ο διαιτητής την ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι. Και την πετάξαμε στο καλάθι. Στο, στο 91ο λεπτό. Με αποβολή το Σουάρες που δεν σας δίνει το πέναλτι. Έχουν προηγηθεί άλλα εγκλήματα κατά του Σιμεώνε. Όχι εγκλήματα, του φύγανε. Λάθη. Του φύγανε. Από ό,τι φάνηκε με την τελευταία. Καταρχήν, εγώ θα πω για το Ριτσόλι. Ότι και στο πέναλτι. Ριτσόλι. Ριτσόλι έχει εστιατόριο. Ριτσόλι. Και πεινάω κιόλα γι' αυτό. Είδε ότι σκέφτηκε να το δώσει. Ποιο. Δίστασε να το δώσει το χέρι. Έδωσε φάουλ γιατί. Όχι, όχι. Στο πέναλτι που δίνει. Ναι. Δίστασε να το δώσει. Ξέρεις, γιατί δίστασε. Με μισή καρδιά το δώσε. Καταρχήν ο επόπτη πρέπει να το δώσει πέναλτι εκεί. Ο επόπτη. Δεν θα. Κοίταξε. Αυτός ο επόπτης πρέπει να το δώσει πέναλτι. Αυτός που αποφασίζει είναι ο διαιτητής. Ναι, αλλά εγώ αν ήμουν. Ο δεύτερος ο οποίος μπορεί. Έχει ξεκάθαρο. Είσαι διαιτητής. Έχει το. Πας στον επόπτη να το ρωτήσεις. Αν δεν έχω ξεκάθαρο. Αφού δεν ξέρω. Αυτός που έχει σίγουρα καλύτερη εικόνα από όλους είναι από πίσω. Αυτός που είναι στο τέρμα. Ναι, ο τέρμας. Ούτε αυτός λέει. Αυτός είναι. Άρα ο Ριτσέλη έχει προσωπική εκτίμηση. Έχει προσωπική εκτίμηση. Και ο μαγκιά του που το δει. Αλλά δεν πάει στον επόπτη. Έχει είναι προσωπικότητα. Τάξη, δεν ξέρω. Αλλά λέω ότι εγώ θα πήγαινε. Ο τρόπος που δείχνει το πέναλτι δείχνει ότι με μισή καρδιά το έδωσε. Λοιπόν, σε λίγο θα μας πει τι πίνει και δεν μας δίνει. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Walking through forests of hungry hearts. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παίρνεις τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Λοιπόν, φίλε, εγώ για να αντέξω όλους τους τρελούς να πούμε, γιατί ο βασιλιάς των τρελών είσαι εσύ, πίνω καλό Εβιτάλ. Ναι. Πίνω καλό Εβιτάλ κάθε πρωί που ξυπνάω. Ξυπνάω η ώρα 11 παρά. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι πάω κάνω τσίσα μου. Ναι. Βγαίνω από την τουαλέτα με βαρύ κεφάλι κτλ. Άκεφος, παίρνω ένα καλό Εβιτάλ. Κλάπα. Μετά από 5 λεπτά παίρνω ένα πίτουρο βρώμης, άλλο μια μικρή κουταλιά. Χλούπα. Χλούπα. Κάθομαι 10 λεπτά, βλέπω κάνα πρωινάδικο, 1 τέταρτο κτλ. Και πάω και αφοδεύω. Γιατί το έντερο στους αγχώδεις. Αφοδεύω για αυτούς που δεν γνωρίζουν, έχω ραντεβού με τον στρατηγό. Ναι. Επειδή φίλε, οι αγχώδεις άνθρωποι, οι αγχώδεις, οι νευρικοί, έχουν πρόβλημα με το έντερό τους, ένας είμαι εγώ από αυτούς. Χρειάζεται προσοχή. Το αντεράκι σας να το προσέχετε. Κολονοσκοπήσεις μετά τα 45. Καλό Εβιτάλ και πίτουρο βρώμης. Εγώ σώθηκα σε αυτό το κομμάτι. Άλλος το παίρνει για τις αρθρώσεις. Γιατί έχουν θέματα. Οι γυναίκες σε μεγάλη ηλικία.
έχουν αυτά τα κατάγματα, πώς λένε. Καταλάβαμε, καλό Εβιτάκι. Περίμενε, περίμενε να τα εξηγήσω. Περίμενε να τα εξηγήσω. Αυτά τα κατάγματα που παθαίνουν από την οστεοπόρωση οι γυναίκες τους βοηθάει πάρα πολύ. Λέει ότι δίνουν, λέει, και στη μεγάλη τη γυναίκα, λέει, κατά κάποιο τρόπο ερωτική διάθεση. Τι να την κάνει μια γριά 55 χρόνων, 60 την ερωτική διάθεση. Χρειάζεσαι, ναι. Γιατί χρειάζεται η ερωτική διάθεση. Για την κάνει, ναι, ποιος θα πάει με τη γριά. Λοιπόν, καλό Εβιτάλ, 23-12, 200-500. Τώρα παίρνετε, λέτε, από τον κόκκινο την εκπομπή. Του Ραπτόπουλου και του κόκκινου και του Ραπτόπουλου. Αυτή η δύο εμισόρροπη. 23-12, 200-500 από 55 ευρώ 34,90. Εγώ σώθηκα. Χαιρετίσματα στον Πετμεζά και στον Τότη. Τι θα γίνει, ρε αδερφούλη, θα έρθεις να δούμε τα λάδια. Φιλιά στον Γρηγόρη. Ναι. Α, και ο λάδια. Θέλω να σου αλλάξουν τα λάδια. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μου με τον Νίκο από τα Γιάννη Τσά. Χθες μιλήσαμε, είχε παρεξηγηθεί μαζί μου. Είναι καλό παιδί. Ναι, φυσικά. Γιατί τι είχε γίνει. Δεν χρειάζεται το πει. Όχι. Ξέρω. Άστο. Τελείωσε. Άστο. Θα σου πω. Ξέρω, ρε, μην το πει. Ναι, θα το πω. Δημόσια. Όχι. Δεν θα το πω. Όχι. Ποιος είχε δίκιο. Ο Νίκος. Έτσι δεν είναι. Εγώ έφταιγα. Εγώ το παραδέχομαι. Δεν λέω εγώ. Λοιπόν, και μιλήσαμε. Δεν τα παραδέχεσαι συνήθως. Και μπορεί... καλά κάνεις, γιατί είναι καλό παλικάρι. Και μπορεί την Παρασκευή να έρθει εδώ να τιμήσει την εκπομπή. Έτσι. Είναι καλό παλικάρι. Τέλος. Έτσι. Τέλος. Και καλός πολιτής. Και καλά έκανε. Δεν το γνωρίζω, αλλά για να είναι τόσα χρόνια σε μια εταιρεία. Πολύ καλός. Δεν γίνεται. Στον τόψη είναι φοβερός. Πάμε. Λοιπόν, λέγε, σ' ακούω τώρα. Θα επιμείνω λίγο. Να επιμείνεις. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πάλι! Εσύ το ξέρεις. Ναι. Γιατί στο είπα. Ναι, τι. Θέλω να βάλετε το διαολεμένο μυαλουδάκι σας. Και θέλω να μου πείτε, όλοι εσείς οι οποίοι διαρριγνύρετε τα ημάτια σας, σκίζετε τα ρούχα, να το πω και αυτούς που μας ακούνε στο Εδροπόταμο, ότι η κλήρωση είναι στημένη. Ποια είναι, ρε, τώρα η πιο διαολική, η πιο βρωμιάρικη κλήρωση, η οποία μπορεί να γίνει πιο συχαμένη, όπου μπορεί κανείς να χτίσει, να γράψει όχι βιβλία, ολόκληρη κυκλοπαίδεια μπορεί να γράψει. Ποια είναι η πιο σατανική κλήρωση, ζευγάρι μη τελικού. Μη βαράς. Τελείως. Ο Φαλακρός χτυπούσε το και έπαιρνε φόρα και χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο. Έκλαιγε από τα γέλια. Θέλω να σας παραδεχτώ, ρε. Ποιο είναι το πιο σατανικό ζευγάρι που μπορεί να παίξει τώρα και να κληρωθεί. Καλησπέρα, παιδιά. Πείτε μια πρόβλεψη ή ανάλυση για το Liverpool Dortmund. Εσείς τι θα παίζατε. 10 και 5 είναι το μάτσε. Θα σας πω και το έπαιξε διπλό. Το είδα εγώ στην εφημερίδα. Σε διάβασα. Θα τα πω ένα. Να μας πεις όμως το σκεπτικό σου. Γατώνει αυτό που λέει, καλησπέρα. Ο Ιβάν έκανε μεγάλη κολοτούμπα και στήριξε το Μαρνάκι στην υπόθεση Κυπέλου και οι παοξίδες μου έγκαλε αν κατέβει ο ΠΑΟΚ. Τίτλος για το βιβλίο του Κόκκινου, του ονείρου μου την πλάνη, το όνειρο του Κόκκινου. Υπογράφει 990. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Best seller θα γίνει. Λοιπόν. Στο πέναλτι που πήρε η Ατλέτικο Μαδρίτη, το σκέφτηκε αδικαιολόγητα και μετά σε μια αντίστοιχη φάση Μπαρσελόνα το φάουλ που έδωσε ήταν πέναλτι. Λέω best. Γι' αυτό και ο Γρηγόρης λέει ότι τα λεφτά που θέλετε να δίνετε στους διαιτητές. Ποντάρετε τα στην σύγχρονη τεχνολογία για να μην υπάρχουν αυτά. Γίνεται να μας ταπρίζετε με τη Ρεάλ και την Ατλέτικο. Δεν πουλάει, το καταλαβαίνετε. 569 επειδή είναι ψευδές αυτό που γράφει. Ναι. Δεν το διαβάζω. Κοίταξε. Όχι. Δεν το διαβάζω. Δεν είναι θέμα του ΠΑΟΚ το αν θα κατεβάσει η ομάδα με γάβρο. Του Σαββίδη θέμα είναι. Οι άντρες δεν υπογράφουν με το στόμα επιταγές που δεν μπορούν να καλύψουν. Και λέει όλη η Ελλάδα μαζί του πολύ πιο σοβαρό από τρεις βαθμούς που δεν θα του δώσουν και πρωτάθλημα. Λέω φίλος. Λοιπόν. Όχι, Άγγελε, μου στέλνει ότι μέσα δεν είναι αυτό το πιο σατανικό ζευγάρι. Ναι, δεν το βρήκε. Μόνο ρακάτσεις, ρε. Μπράβο, ρε, ράκα! Γι' αυτό, ρε, σκύλε, είσαι αδερφός μου. Το βρήκε, ρε, σκύλε. Λοιπόν, χθες βρέθηκα με το ρακάτσι το βράδυ. Ο κοντός, ρε, είναι γάτα. Άκουμε λίγο. Πείτε, ρε, 9.55 ναι, κενό. Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο. Ποιο είναι το πιο σατανικό ωραίο, ζευγάρι. Ωραίο. Και γιατί, ρε. Και γιατί, ρε. Ωραίο. Και θα σας κάνω και ανάλυση για σήμερα. Γι' αυτό το γουστάρω τον κοντό. Λοιπόν, κράξε μόνο θέλει. Βρέθηκα χθε με τον Ραγκάτσι, ναι. Γιατί ήρθα νωρίς για να δω το μάτσο εδώ πέρα. Καλά έκανε. Είχα κάτι φίλους, όχι ο ένας δούλευε, ο άλλος είχε ταξίδι με τη δουλειά. Εμείς τελειώσαμε και από νωρίς τη δουλειά. Τέλος πάντων, λέω, πού να πάω έξω στην καφετέρια, θα είμαι μόνος μου, σαν την καραμία στον κάμπο. Δεν πάω, λέω, στο αυτό. Και μου λέει, καλά, ρε, τι θα γίνει. Να θα πάμε η πεντάδα που πήγαμε στο άκου, τι είπαν, να πιούμε κανένα ουζάκι, κανένα αυτό και τα πάντα. Λέω, διάλεξε μια Παρασκευή να μην έρθω εγώ. Να πω το αφεντικό, δώσε μου ένα ρεπό μια Παρασκευή, ρε παιδί μου. Τώρα, προς το Πάσχα. Αύριο. Να σου πω γιατί. Τι γιατί. Σάββατο δεν φεύγεις. Μπορώ. Μπορείς. Δεν θα... ναι, όχι, μην το πεις, μας κάνουν καμιά διάρρηξη κανένα σπίτι. Δεν πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Γιατί ο Θείος Σίμος δεν ξέρει τι έκανε μια μέρα. Πάει εκεί στην. Έχεις δίκιο. Okay. Πάει ο Θείος Σίμος και πέρα, λέει. Πέρα από την πλάκα. Κάτσε να δεις πλάκα. Φεύγω στην Αθήνα, λέει.
Πού πάει ρε Σίμω? Τζόρνταν ο θείο Σίμω. Ο Τζόρνταν είναι απόγονο του θείου Σίμω. Για μου την τρελά. Άστορ τον Τζόρνταν και τον θείο Σίμω. Πάει στον θείο. Τώρα μιλάει για άνθρωπο που στο τελικό του 70 έβριζε το μηταρά και τον έλεγε τη μάνα σου. Και σηκώνει το άλλο και τον λέει: καλά, δεν τρέπει, δεν βρίζει μάνε. Τότε ήταν τόσο και λέει τα γήπεδα. Και λέει: τι σε νοιάζει, τη δικιά σου, τη δικιά μα βρίζω. Και έχει πέσει η μισή κερκίδα. Η μισή κερκίδα έπεσε κάτω. Έβριζε το μηταρά με τη φανέλα του Άρη. Γιατί ο Σίμω ήταν παοξή. Και δεν τον έβριζε, ξέρεις, να το πει παλιό μηταρά. Τη μάνα σου! Και λέει: καλά, τη μάνα μου βρίζω, τη σε νοιάζει. Τόσο ανισόρα. Ασύλληπτο φίλο. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι παοξή. Λέει ρε Σίμω, θα πάρω σπίτι, λέει ρε. Να πάω να ξοφλήσω το σπίτι. Σπίτι, πρώτη κατοικία. Να χέσω και το σπίτι σου, λέει, που θα πάρει Κύπρο, λέει από τον Πάοκ. Φοβερό ο Θεό Σίμω. Ωραίο Πάοκ. Λοιπόν, και λέει, θα πάω στην Αθήνα στο καφαντάρι το καφενείο. Η μισή Αλβανή, η μισή Ρώση. Περπεδά το βρήκε με τη δεύτερη. Ναι. Πάει ο Θεό Σίμω στην Αθήνα τρει μέρε, του διαρρήγουν το σπίτι, δεν βρήκε τετά έπιπλα. Που πια πα σπίτι, θα έμερε. Δεν πάω πουθενά, λέγε. Σ' ακούω. Λοιπόν. Σ' ακούω, κόκκινε. Θε να πάμε αυτή την Παρασκευή. Τα πράγματα βρίσκει και του άλλου όμω. Είναι τώρα ο Κουλιανό, ο Πλιάκο μπορεί να κανονίσει. Το κάνουμε την άλλη Παρασκευή. Το κάνουμε την άλλη. Να πάρουμε και τον γιατρό τον Πανιώτη που θέλει να πληρώσει λίγο. Θα είμαστε παρέα. Θα είμαστε παρέα. Τελείωσε. Δεν θέλω να πει ποιο θα πληρώσει. Ναι, γιατί θέλω να κάνω το τραπέζι ο Πανιώτη, λέει. Μ' αρέσει πολύ ο κόκκινο κτλ. Δεν υπάρχει πιο θέμα. Λοιπόν. Εντάξει, τελείωσε. Τι βλέπω σήμερα. Τι βλέπει σήμερα. Γιατί ρίχνει διπλό ρεκο πρόσκυλο τη Θα σου πω. Γιατί. Καταρχήν ο Κλοπ τώρα κάνει ομάδα. Τώρα κάνει ομάδα. Ο Κλοπ βάζει τις πενελιές του. Δηλαδή δεν πήγε. Ναι. Δεν είναι προπονητής ο οποίος πήγε. Δεν μπορεί να πάρει 0-0 δηλαδή. Δεν όλα μπορεί να γίνουν. Ναι. Γιατί δηλαδή, περίμενα, άκου να σου πω. Διπλό, ε. Εγώ δεν περίμενα καταρχήν τον προπονητή της Paris Germain να ξεκινήσει με 3-5-2 χτες. Σε κατακτητικό ποδόσφαιρο 3-5-2. Περίμενα να. Ενώ χρειαζόταν να κερδίσει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν έπαιζε με την με την Μπαρσελόνα, έπαιζε με τη Σίτι. Έτσι. Και την πάτησε. Έτσι. Λοιπόν. Ο Γάλλος. Ο Κλοπ είναι πιο προχωρημένο. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Ναι. Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ ναι, ναι. έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή. Ο ένας προπονητής ξέρει τι καπνό φουμάρει ο άλλος. Ο άλλος. Ωραίο. Λοιπόν, άρα ξέρουν τα. Γιατί είναι σχολή η Ντόρτμουντ. Ναι. Τις Ντόρτμουντ, δηλαδή τις αδυναμίες, τα ευάλωτα, δεν τα ξέρει ο Κλοπ να τα χτυπήσει. Τα ξέρει, αλλά είναι τόσο, αλλά είναι τόσο καλοδουλεμένα ναι. και δεν, πιστεύω δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία. Ναι. Το ότι ο Κλοπ έχει δύο αποτελέσματα να πάρει. Και πρέπει να ανοιχτεί τεράστια άλλος. Υπόθεση. Δεν είναι καλή υπόθεση. Αυτό είναι τεράστια υπόθεση. Αυτό αλλά... δεν το δίνει ένα πλεονέκτημα. Αλλά επειδή αυτή... δεν το δίνει ένα πλεονέκτημα τον Κλοπ. Το δίνει. Βέβαια μπορεί να γίνει μειονέκτημα αν κλειστεί ο Κλοπ και δεν έχει τις επιθέσεις που θα πρέπει. Σου πω, θα σου πω. Δηλαδή παίξει παθητική άμυνα. Κινδυνεύει ο Κλοπ να παίξει παθητική άμυνα. Είναι του ελληνικού του, είναι της κουλτούρας του. Έχει, το έχει κάνει ο Κλοπ. Ναι, ναι. Να παίξει παθητική άμυνα. Τι σημαίνει παθητική άμυνα? Αυτό που έπαιξε ο Πάοκ με την Ντόρτμουντ στην ναι, Τούμπα μέσα. Ναι. Παθητική άμυνα. Ναι. Τον έχει ικανό. Ναι, το κάνει. Δεν το έχει τίποτα. Εσύ τη Λίβερπουλ την ξέρει καλά. Εγώ δεν την ξέρω πολύ καλά. Την ξέρει καλά. Έχει γρήγορου παίκτε μεσοεπιθετικά. Ταχύ. Θα σου πω. Έχει. Ο πιο καλό τη ναι. και ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Δεν με νοιάζει ποιότητα, με νοιάζει ταχύτητα. Όχι τόσο ταχύτητα. Δεν είναι τόσο ταχύ. Είναι τόσο. Δεν είναι τη αντεπίθεση η Λίβερπουλ, δηλαδή με άλλα λόγια. Δεν είναι τη κόντρα επίθεση. Σε ρωτάω ρε, δεν την ξέρω τη Λίβερπουλ, λοιπόν, δεν την παρακολουθώ. Δεν είναι, λοιπόν, η Λίβερπουλ δεν έχει, πιστεύω ότι θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα του χρόνου. Δηλαδή θα πάρει τουλάχιστον 10 παίκτες ο Κλοπ. Φρε, δεν με νοιάζει, από τώρα ψήρα ποντάρω. Τώρα με του παίκτες, εγώ θα ποντάρω Ντόρτμουντ. Οι περισσότεροι ποντάρουν είναι Λίβερπουλ. Εγώ πιστεύω ότι κρίνουν βάση. Το 1-1 πόσα δίνει παράταση να πάει. Α, θα σε γελάσω. Δεν δίνει 10 μονάδες. 7 μονάδες. 7 μονάδες. Κάπου εκεί πρέπει να 7 μονάδες. Δεν άσχημα. Είναι λογικό. Δεν άσχημα. Εγώ πιστεύω να το πληγώσει. Αλλά αυτό το λέω καθαρά από θέμα εμπειρίας και ετοιμότητας ομάδος. Θεωρώ πιο έτοιμη ομάδα την Ντόρτμουντ. Ωραία. Παρά. Άλλα είναι τα σημεία που θέλω να προτείνω. Ερώτηση. Τα βλέπουμε. Η Ντόρτμουντ είναι πιο έτοιμη. Ναι. Η Ντόρτμουντ παίζει στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ναι. Που συνήθως οι άμυνες είναι ανοιχτές. Ψηλά και ανοιχτές. Ωραία. Ναι. Η Ντόρτμουντ πόσα εκατομμύρια πάνω κάτω έχει budget. 100. 100. Ναι. Ο Πάοκ έχει 15, 12. 20. 20. Ωραία. Όταν παίξαν τα 100 με τα 20 ναι. και έπαιξε παθητική άμυνα ο Πάοκ σε δύο μάτς. Ναι. Μάλιστα, όχι στα δύο, στην Ντόρτμουντ μέσα έπαιξε καλύτερη άμυνα. Ήταν και με στηρίγματα. Και πιο καλή κόντρα επίθεση. Ναι, γιατί είχε τον Μπερμπάτοφ στην κόντρα επίθεση και ο Πάοκ χθάφτηκε. Λέω, η Ντόρτμουντ τι έκανε με στην Τούμπα. Πήρε αποτέλεσμα. Τρίχες. 1-1. Mm-hmm. Τρίχες. Ναι. Θα έπρεπε να το πάρει. 3-1-4-1. Κανονικά. Ότι η Ντόρτμουντ ναι. είχε υπεροψία. Δεν μπορεί δηλαδή. Στην κλειστή την άμυνα, γιατί η Ντόρτμουντ με κούρασε στο πάσα με στην Τούμπα. Με κούρασε. Σου είπα, είναι μια μικρογραφία. Με κούρασε. Και πήρε ο Πάοκ αποτέλεσμα 1-1, που θα μπορούσε ο Πάοκ, αν δεν είχε τον Μπερμπάτοφ αυτή την απάτη, και είχε Μάκρο Ροντρίγκες στην Τούμπα μέσα εχμές, να το κάνει και 2-0 μέσα στην Τούμπα. Με 80-20 κατοχή η Ντόρτμουντ. Δηλαδή,
ο Κλοπ μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει ο ΠΑΟΚ όπως έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Dortmund και μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Εσύ τι λες, θα ανοιχτεί ο Κλοπ? Γιατί το δίνεις διπλό. Και έχω αμφιβολίες εγώ γι' αυτό. Έχω εμπιστοσύνη. Ναι, ναι. Τα πολύ καλά πόδια των παικτών της Dortmund, ενώ και από μακριά και από θέμα ικανότητας το να σπάσουν μια κλειστή άμυνα. Όπως τη σπάσαν με τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Δυο μας με τον ΠΑΟΚ δεν τη σπάσαν. Δεν τη σπάσαν με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή με τη Λίβερπουλ θα τη σπάσουνε. Ναι. Εντάξει. Γνώμη. Γνώμη σου. Τι σύστημα θα παίξει ο Κλοπ? Μπορεί να εκτεθώ. Παίζει με τριστόπερο Κλοπ. 4-4-2. 4-4-2 παίζει ο Κλοπ. Μάλιστα. Γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί έπαιξε το 5-3-2. Αλλά όχι, το ανεβαίνω ψηλά, κάθομαι και φεύγω. Δεν πολύ ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Να καθίσουμε να το αναλύσουμε. Πολύ ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Και όταν δεν μιλάμε για Ελλάδα. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ μαγικές διαδρομές. Πώς γίνεται να μην μαλώσουμε καθόλου, ρε. Ναι, ρε φίλε. Καταρχήν 4-40, γιατί έχουμε γίνει κουραστικοί και να σου πω και κάτι. Γιατί χρεώνεσαι. Γιατί μιλάμε για μπάλα, ρε. Γιατί χρεώνεσαι. Γιατί μιλάμε για μπάλα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Ο Πετμεζάς και ο Ραγκάτς 6 το έχετε βρει. Οι υπόλοιποι είστε εκτός τόπου και χρόνου. Ποιο είναι το πιο σατανικό ζευγάρι το οποίο μπορεί να κληρωθεί? Δηλαδή η κλήρωση την οποία προσεύχομαι να βγει, γιατί θα κλαίω από τα γέλια. Θα έχει σασπέν, θα γράφει. Πετμεζάς το βρήκε. Το βρήκε με τη δεύτερη. Αλλά εντάξει, νιώθει, ρε, δεν είναι. Απλά στην αρχή πιστεύω ότι θα έκανε τίποτα, καμιά ρόδα, καμιά μηχανή. Θα έστειλε από τα κίνητα να σου λέει τι γράφω. Μέσο ρε φίλε με τον Κόρντοβα, μέσο. Καλό, θα σου πω το εξή. Πολύ καλή τεχνίτε, ρε λοιπόν, φίλε. Και καλά παιδιά, ρε. Ένα. Φοβερή τεχνίτε. Είδα τον Τότι χθε κατεβαίνοντα στο μηχανάκι. Μέσα στη μουτζούρα και αυτά εδώ. Ο Τότι, ρε, τι τρώει, ρε, και 40 κιλά είναι, ρε φίλε. Εντάξει, τρώει, έχει... τα αντερά του τρώει. Νεύρο όμω. Νεύρο, νεύρο. Λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω και δεν το δίνω έτσι στον αέρα είναι ότι για άλλη μια φορά, απλά θα το δείτε και στην εφημερίδα και στο site που θα δημοσιευτεί, θα το ποντάρω και να το ποντάρετε. Ποιο, αγαπή? Τα 15 συν κόρνερ του Σεβίλη Αθλέτικο. Ο λόγος. Πάλι με τα κόρνερ. Όχι, δεν το κάνω επειδή είμαστε. Δεν πάμε να φάμε εκεί στη Βέρεια. Δεν το να, κάνω... μας, να παίξουμε τα κόρνερ. Κάσε, ρε βλάκα. Τι βλάκα, κάσε. Τι βλάκα. Λοιπόν, τι να σε να σου πω γιατί. Λέγε. Καταρχήν. Ποια κόρνερ να παίξουμε? Σεβίλη Αθλέτικο Μπιλμπάο. Ναι. 15 συν. Κόρνερ. Ο λόγος. Ο Μπιλμπάο δεν είναι ο Μιτάρας. Ο Βαλβέρδε. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ναι, παίζει με τον προπονητή, ο οποίος για μένα δεν μου γεμίζει το μάτι. Παρ' όλα αυτά έχει μια ομαδάρα η οποία μάλλον θα είναι στο τελικό. Αυτό είναι πρώτο σπίτι. Δεν είναι αυτό. Δεύτερο. 1-2 κέρδισε μέσα στη Βασκονία. Ποιος? Η Σεβίλη. Το κέρδισε το Βαλβέρδε. Χωρίς να είναι καλύτερη. Προηγήθηκε κιόλας η. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Φοβεράκι το βλέπω αυτό. Θα πιέσει ψηλά ο Μιτάρας. Τι το δίνει. Του βγούνε. Τι το δίνει. Over. Είσαι μεγάλος. Τα δύο, είσαι τεράστιο. Τα δύο over τα οποία. Έχεις μεγάλη φόρμα. Η άνοιξη έχει κάνει. Τα δύο over τα οποία για μένα δεν χαλάνε ποτέ είναι το Σεβίλη Μπιλμπάο και το Σαχτάρ Μπράγκα. Τελείως. Θα τα παίξω, ρε Γρηγόρη. Θα τα παίξω. Και εξηγούμε. Εξηγήσω. Η Μπράγκα, ναι, είναι μια υπέροχη ομάδα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Η Σαχτάρ είναι πάρα πολύ ποιοτική. Αλλά και οι δύο ομάδες έχουν παίκτες, ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν γκολ. Το μόνο που με τρομάζει είναι η άριστη επιθετική άμυνα που μπορεί να κάνει η Σαχτάρ. Μπορεί να παίξει το 3-5-2 η Σαχτάρ και το έχει κάνει. Ο Μιτάρας παίζει υψηλά την άμυνα. Η Σαχτάρ. Ο παπάς του Λουτσέσκου. Το κάνει. Ναι, ο Λουτσέσκου με απογοήτευσε. Και τον φοβάμαι. Ο γιος σε απογοήτευσε. Ο γιος, ναι, γιος. Με απογοήτευσε. Ο παπάς είναι πολύ γάτα. Ιδιαίτερα μέσα στη Βέρεια και είναι... που έδινε εντολές ο Ρος Πάνθυρας, ο Κασναφέρης και η άλλη. Άσε βρε να τελειώσει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε αυτά τα δύο, διαλέξτε ένα από τα δύο παιχνίδια, έχει μεγάλη παικτική αξία και το over 1,5 το ημίχρονο. Over 1,5 ημίχρονο θα πέσει. Σκάσε, θα του πει αύριο. Εγώ το ξέρω. Θα του πει αύριο γιατί θα το κλειδώσουν. Λε. Να ανοίξει. Για να σου το λέω, έχω κανένα κέρδο. Συγγνώμη, ναι. Εγώ το έμαθα δηλαδή. Δεν το είπα. Αν το μάθαινα κι εγώ. Στην Κομωτινή μου το έπανε εμένα. Τώρα, πού τη θες την πουνιά, διάλεξε. Πού να στη δώσω. Άντε, πάρε μια φάβα μόνο. Άντε, γιατί. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνει. Να δώσουμε κανένα φράγκο στον κόσμο, να πάρουμε κι εμεί. Ναι, ναι, ναι. Σκυλιά, γατιά, παιδιά έχουμε ένα μεγάλο. Εκτός αν είσαι και σε κάτι άλλο, πάνε στην ταράτσα να ανεβάζει σκυλιά και τα πλακώνει στο ξύλο. Αν είσαι και εσύ τέτοιο, τι. Η φιλοζωική πρέπει να επέμβει. Υπάρχουν άνθρωποι που beat bull τα δέρουν στις ταράτσες. Εντροπή. Είναι δυνατό. Και σε κοινή θέα. Κακή άνθρωπη. Κάνει ό,τι κάνει. Ναι, πόσο κακία πρέπει να έχει. Πόσο κακό άνθρωπο να χτυπά τα ζώα, ρε φίλε. Πόσο κακία. Πόσο κοπρίτη μπορεί να είσαι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήχρο ανθρωπιά δεν έχει απάνω σου. Τι να πω, ρε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Λοιπόν, τα 15 συν corner εξηγούμε γιατί
Γενικά η Σεβίλη παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Και από τη στιγμή που η Μπιλμπάο είναι υποχρεωμένη να βγει μπροστά, να κυνηγήσει όχι ένα αλλά δύο τέρματα, τότε πιστεύω ότι η λογική λέει ότι το παιχνίδι είναι αυτό, το ότι δεν έχω να χάσω τίποτα σαν Μπιλμπάο. Και ξέρετε εκεί πάρα πολύ καλά ότι οι ποδοσφαιριστές της μίας ομάδας, το πιο εύκολο πράγμα είναι να πετάνε την μπάλα στο κόρνερ. Είσαι δηλαδή ο Χατζηγεωργίου, έρχεται ο κόκκινος πάνω σου κάνει επίθεση, γιατί να σε ενδιαφέρει που θα την πετάξεις, πέταξε την κόρνερ. Εντάξει, απλά πράγματα. Λοιπόν, τα συμπεράσματά σας και τα συμπεράσματά μας για το τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και για την επανάσταση για το ποδόσφαιρο, η οποία έμεινε στα λόγια, θα τη διαβάσετε στην σελίδα 54 και στο site μας το www.metrosport.gr. Η επανάσταση που έμεινε στα λόγια, και δείτε και ποιον έχει και κερδισμένο η ιστορία, τον άνθρωπο ο οποίος λέγεται Ευάγγελος Μαρινάκης, και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους συναδέλφους από το site να βάλουν τη φωτογραφία του Προέδρου, αν έχουν την καλοσύνη. Τον Κοντονή με τον Τζίπρα. Θέλω το Μαρινάκι. Λοιπόν, αν μείνετε έξω από το σπίτι, αν χαλάσουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά κλειδαριές, κλειδιά, immobilizer, χρηματοκιβώτια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσετε ποτέ. 85-27-27, ο Πετκανίτσας είναι εκεί, στη τηλεφώνη 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, για να έρθει άμεσα στο χώρο σας, να πάτε εσείς αν χρειάζεται κάτι. Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Γρηγόρη, αυτό είναι το ζευγάρι, το βρήκες φίλε μου. Εγώ να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai, με Skoda, με Kia, και με έκπτωση 10% τώρα στο σέρβις αυτοκινήτου και 15% σέρβις τα ανταλλακτικά, για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε σέρβις στο Hyundai. 596-596-596-690, απαραίτητο διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές. Με γραμμές. Αμαν, έχω κλήρωση και δεν την ξεκίνησα. Θα με πλακώσουνε. Έχουμε κλήρωση. Βέβαια. Λοιπόν, ΑΜΗ 2 κενό Ηρακλής, ονοματεπώνυμος, το 54-3-44, 5 εισιτήρια για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Πανατολικό. ΑΜΗ 2 κενό Ηρακλής, ονοματεπώνυμος, το 54-3-44. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 9.55 κενό τα μηνύματα στο 54-3-40. ΑΜΗ 2 κενό Ηρακλής, ονοματεπώνυμος, το 54-3-44. Ηρακλής, τι Ηρακλής? 5 εισιτήρια για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Πανατολικό. Και ποιος θα πάει? Οι φίλοι οι οποίοι θα στείλουν μηνύματα. Οι φίλοι, ναι. Πάνω τον Ηρακλή. Ο πάει του Ηρακλή. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, γιατί? Μάλιστα. 7 ώρα το απόγευμα. 7 ώρα το απόγευμα. Θα πάρουν εισιτήριο να πάρουν τον Ηρακλή. Ναι, γιατί? Α, πάνε. Τι πρόβλημα έχει? Να δούνε τι, ρε φίλε. Το βαμμένο μαλλί του Μαντζουράκη. Γκολ και θέαμα. Εντάξει. Να δουν γκολ και θέαμα. Κλείσω το κινητό σου. Όχι, είναι ο γιατρός μου, κάτσε φρόνημα. ΑΜΗ 2 κενό Ηρακλής, ονοματεπώνυμος, το 54-3-44. Η δεύτερη ώρα είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι, αν χρειάζεται ανταλλακτικό, πηγαίνεις και το βρίσκεις, ή το βρίσκουν και στο δίνουν. Και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ σου δίνουν και εγγύηση, με ένα τηλεφώνημα στο 18133, ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να μας πείτε ποιο είναι το πιο σατανικό ζευγάρι, η πιο σατανική κλήρωση η οποία θα μπορούσε να γίνει για το θεσμό του Champions League. Εμείς πάμε στους φίλους ακρατές. Πριν πάμε όμως, πριν πάμε, να πω ότι για αυτούς οι οποίοι έχει ανοίξει η όρεξή τους, πεινάνε, είναι στο κέντρο της πόλης από το Δημαρχείο μέχρι τα δικαστήρια και την Ολύμπου. Αυτά είναι τα όρια τα οποία εξυπηρετεί στα αμέσως. Υπάρχει ο προσωπικός μας σεφ, ο Daily Chef, 12 με 5 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, όπου με ελάχιστα χρήματα, πιστέψτε με, μπορείτε να απολαύσετε εκπληκτικά πιάτα όπως τα σημερινά: χοιρινό με δαμάσκινο το ένα και χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι το άλλο. Φυσικά να παραγγείλετε και τη σαλάτα, το ψωμί, ό,τι θέλετε, ή και το πιάτο.
θα έρθει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πεντανόστιμα με συγκεκριμένες θερμίδες και φυσικά ελεγμένα από διατροφολόγο. Μπείτε τώρα στο www.deglisef.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Πάμε στον κόσμο να δούμε. Ρε φίλε, πριν πας στον κόσμο. Αντέχει, ναι, να μιλήσει μόνο για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και όχι για ελληνικό. Με έκανε ο Πασκάλ καλά, ρε. Με έβαλε ο μαύρος και μέτρεψε. Ασύλληπτο, ρε φίλε. Μου λέει, εσύ εδώ έχεις ένα πρόβλημα. Λέει, σκύψε. Σκύβω που λες. Με πιάνει ο μαύρος. Συνέχεια. Με πιάνει ο μαύρος. Θα μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό. Και πάει ο Βλαχόπουλος και παίρνει τη σκηνή. Και πάει και το βάζει στο Facebook. Μπράβο, ρε Βασίλη! Εσύ τι έκανες. Αχ, μαύρη! Πιο δεξιά μαύρη! Πιο δεξιά μαύρη, πιο αριστερά μαύρη. Πάμε στο Πετρωτό! Έλα! Έλα, Πετρωτό! Καλησπέρα! Τι έγινε? Βγήκε η απόφαση για την έφεση του ΠΑΟΚ. Και? Ο ΠΑΟΚ γλιτώνει 2 βαθμούς. Το κερδίσαμε! Μείον 3 ο ΠΑΟΚ, 100.000 ευρώ πρόστιμο, παραμένουν οι 3 αγωνιστικές. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα μάτια με Καλονί και Πανιόνιο. Ναι, άρα αυτό τι σημαίνει τώρα, μαθηματικά έχει βγει η Ευρώπη. Μαθηματικά τελείωσε, ναι. Άρα δεν έχει καμία αξία το παιχνίδι βαθμολογική στην Κρήτη. Έτσι, έτσι. Το οποίο δεν δίνουν... Κατά 99% ήταν περασμένο ο ΠΑΟΚ, γιατί... Πολύ ωραία, εντάξει, ναι. Εντάξει, το ερώτημα το οποίο... Ευχαριστούμε πολύ για την είδηση και ο κόσμος ήθελε μια τέτοια εξέλιξη. Εκείνο το οποίο ρωτάει και εκείνο το οποίο αντιλαμβάνεται από τα γραφόμενά σας στη Μέτρο των ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι ότι πηγαίνει σε μια κατεύθυνση να πάει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι με την ΚΑΠΑ 20. Απόφαση ξέρω ότι δεν υπάρχει ακόμα. Ναι. Αν όχι ΚΑΠΑ 20, μια ομάδα τύπου σαν και αυτή που κατέβηκε στο Βόλο όταν έπαιξε τον Ολυμπιακό Βόλου. Σχεδόν ΚΑΠΑ 20. Αύριο θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ωραία. Σήμερα είμαστε καλοί άνθρωποι, μιλάμε για Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ για τις 2 ειδήσεις που μας δίνεις, είναι συγκλονιστικές. Να είσαι καλά, Ντίνο. Ο Κώστας ο Πετρωτός μας λέει -3 από -5. Ο ΠΑΟΚ είναι στην Ευρώπη, είναι στην πεντάδα πρώτον. Και δεύτερον, κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να έχει γίνει κάτι το επίσημο, ο ΠΑΟΚ κάνει την κολοτούμπα και κατεβαίνει στο Καραϊσκάκι να παίξει. Κολοτούμ, μίλαστε και αύριο. Κράτα δυνάμεις για αύριο. Καλά, ρε Γρηγόρη, ό,τι πεις. Παρακαλώ. Ρε. Παρακαλώ, ρε. Πάμε στον κόσμο. 4 γραμμές, μία ήταν και ο Πετρωτός, άλλες 2 είναι ελεύθερες. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Έλα, Κώστας Ολυμπιακός. Καλώς το. Γεια σου. Λοιπόν, το σατανικό ζευγάρι πιστεύω ότι είναι η Bayern με τη City. Ο λόγος? Επειδή ο Guardiola θα πάει μετά στη City. Εσύ τι θα κάνεις τώρα αν ήσουν Guardiola? Τι κάνεις, παίρνεις στο Champions League, City θα κάνεις. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι ο Guardiola θα πει του χρόνου θα μισή τα κάτσω να χάσω. Δεν έχουν αυτή τέτοια εκεί πέρα. Δεν είναι σαν τους παγκοσμίες που τους έχουν στήσει πάντα. Ενώ η Ολυμπιακή είναι διαφορετική, ε. Γιατί δεν λέει, είπα εγώ κάνει τίποτα, την εισημένο, παίξαμε βόλοι, χάσαμε 3-1. Είπε για του καλύτερη ομάδα και φίλε, σε κλέτησε. Σε κλέτησε το βόλι, σε κλέτησε. Έχασα 3-1. Μείναμε στο μπάσκετ εκτός, θα φτιάξουμε καλή ομάδα, θα κερδίσουμε. Τι να κάνουμε. Στο ποδόσφαιρο τα ίδια, γιατί είπαμε εμείς ότι μας στήσανε πουθενά. Τέλος πάντων. Και εγώ μιλάω και για Ευρώπη και για Ελλάδα, από εκεί και πέρα. Τι θα πω, ένα σχόλιο. Άμα στείλετε και το τατσικό, μην νομίζετε, εμείς θα κεράσουμε ό,τι και να στείλετε. Από εκεί και πέρα, για το σημερινό παιχνίδι. Έκανες ένα λάθος, Κωστή. Είπες πριν ότι ο ΠΑΟΚ με την Dortmund την έπαιξε καλά, αλλά η Dortmund έπαιξε χωρίς βασικούς παίχτες. Τι έκανε? Ο ΠΑΟΚ στην Dortmund που έπαιξε καλά, έκανε μεγάλη νίκη κτλ. Η Dortmund ήταν χωρίς βασικούς παίχτες. Έκανε αρκετές αλλαγές. Όχι, αυτοί οι δύο είναι παρόμοιροι. Αν τα χαφ παίξουν σήμερα καλά και ο Μπαμπεγιάνγκ είναι σε καλή μέρα, γιατί ο παίξει αυτό τώρα. Φίλε, Αμπουλογκάν, Μπαμπεγιάνγκ και Ρόι είναι σε καλή μέρα, μπορούν να διαλύσουν οποιαδήποτε άμυνα. Φέτος ο Μπαμπεγιάνγκ στις πρώτες επαφές που κάνει βάζει γκολ, άμα το δείτε. Δηλαδή είναι φοβερή χρονιά του. Του χρόνου λογικά ο Μπαμπεγιάνγκ θα παίζει εκεί πέρα. Τον έχει πρόταση από Αγγλία. Λένε ότι έχει και από τη Ρεάλ πρόταση. Έχει πρόταση από Αγγλία, σε ενημερώνω. Ο Κλοπ πρέπει να μιμηθεί. Ναι, ο Κλοπ δεν έχει παίξει άμυνα που λέτε ποτέ του. Κλειστά, ο Κλοπ δεν έχει παίξει ποτέ του. Αν πες μου πότε έπαιξε ο Κλοπ κλειστά. Όλο 4-3-3-5-4. Δεν έπαιξε ποτέ. Εντάξει, ρε φίλε, ό,τι πεις. Κλειστά ποτέ δεν έπαιξε. Εγώ δεν ξέρω ότι δεν θα περάσει. Έχει παίξει, ρε φίλε, πολλές φορές. Αλλά δεν θα. Όχι κλειστά. Κλειστά αμυντικά πότε έχει παίξει. Για παίζουν ένα παιχνίδι. Πολλά παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια. Τότε που πήγε τελικό, τότε με τη δάμα τη κληρωτή πήγε στο ένα μυαλό. Τέλο πάντων. Θα δούμε σήμερα το βράδυ. Θα δούμε σήμερα το βράδυ. Έλα φίλε, ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, ρε Λεβεντόπεδα? Εσύ το βρήκες, μπράβο. Ρε Γρηγόρη, τώρα αυτό δεν θέλει ερώτημα, αλλά... Είναι καλό ερώτημα όμως. Και είναι για μυαλωμένους, δεν είναι για ό,τι να είναι. Το θέμα είναι ότι ο Γκουαρδιόλα θα πάει να τους κάνει ένα 0-3-0-4 στη City για ένα λόγο, πιστεύω εγώ, έτσι. Πρώτο, γιατί θέλει να δείξει ότι
το αστρονομικό ποσό που δαπανήθηκε για αυτόν θα πιάσει τόπο ότι εγώ δεν σε τι κάνω. Και τι θα σας κάνω εσάς και τι θα κάνω μαζί σας του χρόνου στους άλλους. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα όσον αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που θα σας μιλήσουμε και στο ελληνικό, για το ελληνικό μόνο να πω χρόνια πολλά στην ΑΕΚΑΡΑ μου, κλείνει 92 χρόνια σήμερα. Αλλά για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πίστευα ότι η Γιουβέντους θα πάει πιο ψηλά, αρέσει. Δηλαδή... Και έβλεπα δηλαδή και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτήν την ομάδα. Δηλαδή έχει έναν Πογκμπά, εντάξει, απίστευτο ποδοσφαιριστή. Έχει μια κόντρα επίθεση που σκοτώνει οποιοδήποτε αντίπαλο και θα την περίμενα πιο ψηλά. Εγώ την είδα για τελικό τη Γιουβέντους, ας πω την αλήθεια. Η Ρεάλ είναι αυτό που λέει ο Ραυτόπουλος, ότι έχει το χάρισμα να έχει ένα παίκτη όπως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό εγώ το λέω, ρε φίλε, και ο Βαλακρός, μην μπερδεύεσαι. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα το είπε ο Κωστής ότι μπορεί να μην είναι. Το κλέψα από μένα. Ναι, ότι αν βρεθεί τη μέρα του, είσαι τελειωμένος. Κοίταξε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βλέποντας και, και την πτώση του Μέση γενικά, για μένα πλέον είναι στα ίσα με το Μέση. Πλέον. Χάρη της τρομερής δουλειάς που κάνει. Μπορεί, δεν αντιλέγω. Απλά... Εργάζεται σαν σκυλί. Σαν σκυλί. Είχε πει ο Κωστής ότι αν παίξει με δεξί πάτο Βιερίνια θα τον κάνουν γιογιό και τον κάναν πραγματικά. Δηλαδή... Αλλά για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τι να πει, φίλε. Περίμενα εγώ οι θέσεις τους οπαδούς της Βαρκελώνα να μπουν μέσα και να τα κάνουν εκεί για γυαλιά καρδιά. Τι να κάνουν, αλλά έτσι. Θα τα κάνουν γυαλιά καρδιά αφού δεν πήραν πέναλτι, ρε φίλε. Δηλαδή πέναλτι. Κάνουνε... Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Ερώτηση. Δεν παίρνεις πέναλτι και πρέπει να μπεις μέσα. Δηλαδή για ποιο λόγο, επειδή έχασε η εταιρεία. Βεβαίω και να σταματήσει το άπειρο σπίτι το πρωί. Βέβαια να βγει εκεί ο Ευρωπαίος. Να πάει ο Μπερτομέου να βουτήξει με τον Κασκόλ από το λαιμό τον τέταρτο και τον πίτι κόλ. Αγιά του, παίρνει το νόημα σιγά σιγά. Μ' αρέσει. Αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας. Ναι. Ότι αυτοί έχουν ποδοσφαιρική παιδεία. Κάτι που εμείς δεν θα αποκτήσουμε ποτέ δυστυχώς. Εμείς αυτούς που κουνάνε μαντήλια τους λέμε αδερφές, κατάλαβες. Ψυχές. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Παναθηναϊκός Αλέξανδρος από Ηλιούπολη. Γεια σου φίλε. Έλα. Τι γίνεται παιδιά. Ηρεμία, ψυχραιμία. Ωραία. Να είναι καλά και το χι της Μπενφίκα, έτσι. Να είναι καλά τι. Το χι. Μας πλήρωσε το χι. Δεν σε είχα πει. Εντάξει. Over σου είπαμε ρε φίλε και 2-3 γκολ. Ναι, δεν σε είπα τίποτα ρε κόκκινε, μην με αρπάζει. Όχι ρε, δεν σε άρπαξα, μπράβο σου, μαγιά σου. Μπορείτε να πληρώνεστε. Μου έχει στείλει ένας φίλος, ένα δελτίο. Τους τον χαίρομαι ειλικρινά. Έπαιξε 2-0 ότι θα κερδίσει Αθλέτικο την Μπαρσελόνα και 2-2 την Μπάγκερ. Με 3 ευρώ πήρε 652. Μπράβο. Ωραίος. Αυτός προφανώς έπαιξε 4-5 δελτιάκια ρε παιδί μου σκορ. Με παραλλαγές και του βγήκε αυτό. Μπράβο. Ωραί. Θα σε πω πρώτα τα πεταρίσματά μου για σήμερα και μετά θα σε πω για την Μπαρσελόνα. Σήμερα, μεγαλύτερος άσος από τη Λίβερπουλ που δεν υπάρχει, θεωρώ ότι παίζει το παιχνίδι της χρονιάς της. Διαφωνούμε οριζόντια και κάθετα. Καλά κάνεις και το παίξεις. Λοιπόν, παίζει το παιχνίδι της ζωής της, ουσιαστικά γιατί το χρόνο ο Κλοπ πρέπει να παίξει τα Champions League και η Λίβερπουλ πρέπει να παίξει τα Champions League. Από τα φαβορή της διοργάνωσης μαζί με τη Σεβίλη. Και το άλλο το παιχνίδι είναι η παράταση στο Μπιλμπάο Σεβίλη. Πάμε στην Μπαρσελόνα. Μεγαλύτερη χαρά μετά το 0-3 στο Καραϊσκάκι ήταν η χθεσινή. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Μεγαλύτερη χαρά μετά το 0-3 στο Καραϊσκάκι ήταν η χθεσινή. Γιατί? Γιατί έχασε αυτή η ομάδα που πριν από 15 χρόνια είχε σφαλιάρες από κάτι Λακορούνιες και κάτι Βαλένθιες και πάλευε να μπει στο Ζήν και ξαφνικά όλοι με τη μόδα γίνανε Μπαρσελόνα. Ήταν τυχεροί. Γιατί βρέθηκε ένας παιχταράς, ο Ροναλδίνιο. Τι λες, όπα, ιερόσιλος είσαι. Να τελειώσω ρε φίλε. Είσαι ιερόσιλος. Τελειώσω ρε φίλε, να τελειώσω. Οι ακροατές μας εδώ είναι όλοι με διδακτορικό. Δεν μπορεί να μου λες, θα σε στείλω το Σεπτέμβριο. Πόσες φορές έχει πάει στο τέτοιο η Μπαρσελόνα ρε φίλε, τα τελευταία 10 χρόνια. Ρε φίλε, πώς δημιουργήθηκε η Μπαρσελόνα, γνωρίζεις. Από πότε χτίζεται... Από πότε χτίζεται η Μπαρσελόνα, ξέρεις, αυτό που βλέπεις. Ρε φίλε, αυτό που βλέπω... Σε ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό, αν έχεις την καλοσύνη, πες μου από πότε χτίζεται αυτό που χτίζεται... Μπορείς να απαντήσεις. Εδώ και
Ποιο το έκανε? Ο Ράικαρντ. Στείλτε με τον πατέρα σου αύριο ανεξεταστέω. Στον επόμενο. Σεπτέμβρη. Αυτό κόβεται. Τελείωσε. Παναθυναϊκό και ξέρει από μπάλα. Πε μα για μπάσκετ. Έλα. Ενώ Ηρακλειδεύ. Εννοείται. Έτσι. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Φίλε, Χρήστο, συμφωνώ. Ο παίκτη για μένα που κάνει διαφορά στη Λίβερ που λέγεται Κουτίνιο. Αυτό που ο άλλο, ο Γκάφα Μπενίτεθ, τον είχε βγάλει άγρωστο στην Ίντερ και τον έδωσε για ένα κομμάτι ψωμί. Το ταγάρι και θα ρίξει για την Νιουκάστλ τώρα. Παρακαλώ. Δεν θα πέσει η Νιουκάστλ. Πέφτει. Έλα. Δυστυχώς. Ναι. Ορίστε. Πάμε επόμενο. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς. Δύο λόγια για το χθεσινό μάτι, για το σατανιζό ζευγάρι που είπε ο Γρηγόρης. Δεν χρειαζόταν πολύ μυαλό να καταλάβει ότι είναι τη. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι υποχρεωμένοι. Πάμε, πάμε παρακάτω. Έλα. Όχι, αυτό θέλω να πω ότι τέλειες. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι μεμπτό. Εγώ πιστεύω ο Γκουαρδιόλα θα παίξει για την νίκη, θα κάνει τα πάντα. Δεν είπαμε ότι θα γίνει κάτι μεμπτό. Απλά δεν είναι στα καλύτερα τη η Μπάγκερ. Σίγουρα, δείχνει αδυναμίες. Η City βγάζει μέταλλο και ψυχή. Έλα, και η City δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο εδώ που τα λένε. Δεν... Απλά η Παρή ήταν κοίταξε, τόσο κακή που δεν μπορείς να City... πεις την ομάδα που έχει Χαρτ, Τουρέ, Νάβας, Αγκουέρο. Τουρέ τελείωσε. Σίλβα, εγώ, ότι εγώ... είναι κομπανί. Το Σίλβα μέτριος. Κομπανί να τους πεις ότι είναι ομάδα της πλάκα. Μέτριος σε παρακαλώ. Σίλβα, 180 εκατομμύρια ευρώ ομάδα είναι. Συγγνώμη, 280. 280 κάνει, όχι 180. 528 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά μιλάς, σωστά μιλάς, ναι. Ναι, και δύο φορές την κέρδισε η Γιουβέντους, μέσα έξω. Και πάλι και λοιπόν, και δεύτερη και... Και λοιπόν, και... τι λέει αυτό. Η Γιουβέντους την κέρδισε τη Σίτη στον ίδιο όμιλο. Η Γιουβέντους τι είναι, θέλει τίποτα της πλάκας. Για τη Γιουβέντους μιλάς. Μα η Γιουβέντους είναι και μιλάω για τη Γιουβέντους, γι' αυτό. Αυτό θέλω εγώ που δεν είμαι η Γιουβέντους, λέω ότι η Γιουβέντους είναι τεράστια ομάδα. Αυτό θέλω να πω. Εκεί ήθελα να σταθώ. Γιατί προηγούμενος ο φίλος ο Αξής μίλησε για τη Juve και είπε ότι την περίμενε στο τελικό. Η Juventus του χρόνου θέλει έναν καλό playmaker. Στυλ Πιρού, αλλά να μπορεί να κάνει και άμυνα. Όχι όπως έγινε στο τελικό με την Μπάρσα που ήταν χειρότερο. Τον Τιμπάλα για αυτό το λόγο τον πήρε, φίλε. Δεν μπορεί ο Τιμπάλα. Για playmaker δεν κάνει. Ο Τιμπάλα είναι center for για μένα. Πιο πολύ πρέπει να πω. Ο Τιμπάλα center for. Θα σε κόψω. Θα σε στείλω το Σεπτέμβριο και σένα. Περιφερειακό επιθετικό μπορεί να το βαφτίσεις. Σέντερ φόρ, ο Ντιμπάλα. Ο Αλέγκρι τον έβγαλε λίγο πιο πίσω, επειδή είχε τον Μωράτα μπροστά. Τους χωρέσει και τους δύο, ε. Ναι, λίγο τους χωρέσει και τους δύο. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Πέρσι είχες Βιντάλ. Είχες τον κοντό τον Αργεντίνο, πες τον Ντέβες. Είχες και τον Πύρλο. Και αυτοί φύγανε και τους αντικατέστησες με την μπάλα. Την μπάλα πήρα τον. Ποιον πήρε μπροστά. Κουαδράδο. Κουαδράδο, ακριβώς. Και ποιον άλλον. Από δεξιά και. Ποιον άλλον πήρανε. Λοιπόν, και βάφτισες. Λοιπόν, άκου να δεις. Αν δεν είχε αυτό το σερί το οποίο είχε, το οποίο έδειξε πραγματικά ότι γίνεται δουλειά στη Γιουβέντους, εγώ φέτος την περίμενα αποτυχημένη, αλλά όχι απλά είναι επιτυχημένη, είναι. Καλύτερη από ποτέ. Τι χαίρομαι όσο τίποτα. Αλλά δείχνει ότι είναι ανθρώπινη. Δεν είναι εξωπραγματική. Ποια ρε. Η Γιουβέντους. Όταν βλέπουμε την Μπαρσελόνα λέμε ότι αυτή είναι διαστημική ομάδα. Βλέπαμε. Όταν βλέπαμε την Μπάγκερ να παίρνει το Champions League λέμε ότι κάτι πίνουνε. Βλέπαμε, πίναν κάτι. Κατάλαβες. Η Γιουβέντους είναι ανθρώπινη. Όχι ότι δεν πίνουν τίποτα, πίνουν και αυτοί λίγο νεράκι. Να είσαι καλά. Έγινε. Παρακαλώ. Γρηγόρη. Διατάξτε. Χαίρετε, παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Καλώς όρισες. Και στο Κωστή δίπλα. Έλα φίλε. Από πού τηλεφωνείς? Από Σέρες, Αεξής είμαι. Αεξής. Περαστικά ρε φίλε, άλλο κακό να μην σε βρει. Ναι, δηλαδή αν είναι αυτός περαστικά εσύ τι είσαι, θαμένος που είσαι Ηρακλής. Εσύ που δεν ξέρεις τι είσαι. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Λέγε ρε Αεξή. Θα ήθελα να πω ότι είσαι μεγάλος καθηγητής στο στοίχημα και αυτά που έδωσες προχθές και την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαν. Τα έχω παίξει. Και θέλω να επαναλάβεις τι είπες για τα κόρνερ σήμερα. Αν 15 συν κόρνερ η Σεβίλη. Πόσο δίνει? Πάνω από 5. 4,5 φράγκα. 4,5 γι' αυτό. Και τι άλλο? Διπλό την Dortmund και τα άλλα δύο over. Και ειδικά το παιχνίδι της Σαχτάρ με την Πέστινα, με την Μπράγκα, over 1,5 το ημίχρονο. Η Πράγα. Over 1,5 το ημίχρονο. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα περί καθηγητών, πείτε τα άλλου, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Αν πληρώνεις, σε καλή μεριά, καλό φάγωτα. Γιατί κάποιοι άλλοι κράζουν. Έλα ρε, παίξε μπάλα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα ρε, κόκκινε. Εδώ έλα. Είναι. Εδώ είναι. Ρε, γιατί με
κλείνει, άφησε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ρε. Ο Παναθηναϊκός, ε. Ναι, με ρωτά ποιο σε δύο. Ο Κρόιφ το έκανε. Εγώ σου είπα ποιο το έβγαλε στη φόρα. Ο Ράικαρντ δεν το έβγαλε. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Με ποιον το έπαιξε. Όχι, ρε φίλε. Ήτανε τόσα. Μη βιάζεσαι. Έκανε μια σχολή. Ωραία. Διάβασε λίγο και εμείς διαβάσαμε, δεν τα ξέραμε την πρώτη στιγμή. Διαβάζεις και μαθαίνεις. Λοιπόν, δεν θα σε αφήσω και θα κοπείς και θα ξαναπεράσεις. Το ακούς και τελειώνουμε. Και θα έρθεις με τον πατέρα σου. Σήμερα λοιπόν, κόβεσαι. Δεν σε αφήνω σήμερα, θα ακούσεις. Πήγε ο τεράστιος υπτάμενος Ολλανδός. Έπαιξε μπάλα και πέρασε το πνεύμα και τη νοοτροπία του πάσα πάσα με την ταχύτητα και την επιδεξιότητα την ισπανική. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό δουλεύτηκε από τα Μπαμπίνο μέχρι την πρώτη ομάδα. Έγινε μια σχολή η οποία παίζει το πρώτο, το ίδιο σύστημα, είτε είσαι 5 είτε 25 χρονών, και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η υπέροχη ομάδα. Ποια? Σε εισαγωγικά, που λέγεται Μπαρσελόνα. Ναι. Στην Ολλανδία όμως δεν παίχτηκε αυτό το πάσα-πάσα. Οι άμυνες έχουν ανοίξει πάρα πολύ και έχουμε μια μεγάλη πτώση του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Η Μπαρσελόνα. Εδώ και ναι. Μια δεκαετία από τη μέρα που ο Άγιαξ άρχισε να πέφτει. Για μένα, στη δική μου υπόληψη και τα μάτια, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο έχει φθήνουν σωπορία. Και μην βιαστεί κανείς να πει τίποτα. Δεν έχω σε καμία εκτίμηση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγωνιστικά. Και δεν λέω ότι είναι καλύτερο. Στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Φίλος του Παναθηναϊκού είμαι. Θέλω λίγο να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ό,τι θες. Στον κύριο Κόκκινο. Ναι. Αν δεν ξέρει ο φίλαθρος του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, από μπάλα. Ποιος φίλαθρος στην Ελλάδα? Κόψε το να είσαι, δεν νιώθεις φίλε, είσαι δεν νιώθω. Όπως λέει και ο Ραγκάτσης, είσαι δεν νιώθω. Άμα παρεξηγήσει με την πλάκα που κάνουμε με το φίλο, είσαι εκτός κλίματος. Θέλω να νιώθεις αυτά που λέμε, να καταλαβαίνεις αυτά που λέμε. Σήμερα κάνουμε μια πολύ πολιτισμένη εκπομπή. Δεν έχουμε την καφρίλα του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, του Άρη, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού. Μιλάμε για κάτι πιο πολιτισμένο. Καλέ, ο Γρόλιος τι έκανε, πού είναι? Δεν θα μιλήσουμε για τίποτα ελληνικό, δεν είπαμε. Ναι, κάναμε, ναι, μια συμφωνία. Ναι, ναι, για τίποτα. Ναι. Πες τα ρε Κόκκινε Παναθηναϊκός να ξέρει από μπάλα. Γιατί να μην ξέρει εσύ αμέσως. Του την είπα εγώ εσύ. Τι κι αν είναι η μόνη ελληνική ομάδα που έχει κάνει κάτι στην Ευρώπη. Περιμένουμε από Ηρακλή να μάθουμε. Ναι, μου την ναι, είπε. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Σωστά τα λες. Η μοναδική ελληνική ομάδα που φτιάχνει σε τελικό και δύο φορές σε ημιτελικό. Με ποιο έπαιξε ημιτελικό? Ποιο? Ο Παναθηναϊκός. Ξανακάνουμε την ερώτηση. Η μοναδική ομάδα που έχει πάει τελικό του Champions League. Και δύο φορές τον ημιτελικό. Παλιά πρωταθλητριών. Με ποιους έπαιξε ημιτελικά? Άντε ένας εδώ. Ημιτελικά στο 71 έπαιξε. Άστα ημιτελικά με τον Ερυθρό Αστέρα. Τι? Ημιτελικά. Δύο φορές, άλλες δύο φορές έπαιξε ημιτελικά. Με ποιον έπαιξε? Με ποιες ομάδες? Λίβερπουλ. Η μία. Η μία. Πόσο έληξε εκεί μέσα? 4-0. Πότε μπήκαν τα γκολ? Στο 0-0 ακυρώθηκε του Παναθηναϊκού. Ήταν πεντακάθαρο γκολ του Χουάρα Μωρότσα. 1-0 το ημίχρονο. Το οποίο, όχι, 0-0 ήταν το ημίχρονο. 4-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ωραία. Ακυρώθηκε όμως γκολ του Παναθηναϊκού, το οποίο ήταν κανονικό. Έτσι, Μπρουζ Γκρόμπελαρ. Από εκτός, από φάουλ, από το κέντρο και εδώ. Έτσι. Και τη δεύτερη φορά ποιον αποκλείστηκε? Ποιο? Παναθηναϊκός στον ημιτελικό. Από τον Άγιαξ. Άντε, βρε. Αδερφούλη μου διαβασμένο. Τον έχω κάνει εξπέρ στα δημόσια. Θα σα ασκήσει όλου. Όλους θα σας ασκήσει. Θα μιλάει για Γκουντογκάν. Για όλους. Έχω συγκλονιστεί με τον Άγιαξ. Πες μου ειλικρινά. Παιδιά, ήταν σήμερα, είχε μια φωτογραφία του Τσόλο Σιμεώνε και μου έλεγε είμαι ερωτευμένος. Με τι ρε, με αυτόν? Και λέω, χάλασε ο κόσμος. Μου είμαι ερωτευμένος. Λέει, έχει κάνει επικό κουβέντα. Δεν μπορεί να μιλήσει. Λέει, σε παρακαλώ, δεν θέλω να μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Το λέω γεννηθεί το θέλημά σου. Αν και είχαμε σκοπό να κάνουμε χοντρή πλάκα με κάτι σήμερα. Α, του σήμερα, μωρέ. Το αφήνουμε για αύριο. Να χαρεί. Σας δίνουμε μια το ΠΑΟΚ, να χαρεί. Χαρεί. Το είπα. Βόλεϊ, να πούμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ για την τεράστια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Και για τις εισπράξεις του αγώνα, έτσι. Από το διαμαντί. Λοιπόν, μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Χιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πέρα από τις εκτόσεις που έχουμε για το Hyundai, μην ξεχνάτε ότι οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να αποκτήσετε Skoda, έχετε επαγγελματικό αυτοκίνητο, οδηγεί ταξί και θέλετε να το κάνετε δικό σας, περίμενα εδώ, έχουμε κάτι ακόμα να γράψουμε και μετά βγεις. Μην το χαλάς, γιατί αργούμε. Λοιπόν, θα τηλεφωνήσω τώρα στο 23 15 96 5 96. Το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου θα το κάνετε δικό σας με όφελος 4.300 ευρώ και με τα καύσιμα για τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα το οποίο θα καλύψετε πληρωμένα από την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Θέλετε κάτι άλλο?
στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Α ακτέο. 596-596-596-690. Οι φίλοι της Ηρακλάρας, θέλω 5 Α-02 κενό, Ηρακλής ονοματεπώνυμος στο 54-344, αν θέλετε να κερδίσετε 5 εισιτήρια που δίνουμε για τον αγώνα Ηρακλής Πανετολικός. Στη φιέστα που θα κλείσουμε το πρωτάθλημα, έτσι, για να αναγκουστάρουμε την επαναφορά μας στη Super League, έτσι, για να αναγκουστάρουμε γκολ και θέαμα. Διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έστειλε καμιά γριάρη, κανένα μήνυμα. Ηρακλής λέγεται, γιατί θα πει γριάρη. Γιατί παρεξηγήσει. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιες ευαισθησίες. Και δεν λεγόμαστε γριάρες, λεγόμαστε σατανόγριες. Εντάξει, στείλανε ρε. Λοιπόν, Α με δύο κενό, Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54-344. Φτωχόγριες λέγεστε. Λέγε. Τα ντούμε τώρα, ούτε μπορώ να μιλήσω. Τι, σε κεράσαν μαστίκα, Big Bubble, τι ήταν. Πήγα από τον Κούφι. Σε έδωσε ο Κούφι μαστίκα. Όχι, εγώ τη ψήρισα. Α, τη ψήρισε. Σιγά μην το ρωτήσω. Εγώ που το λέω, δώσε ένα τσιγάρο, λέει γιατί. Άμα δεν σου δώσω, δεν πάρει. Αυσί δεν το κόψε το τσιγάρο. Όχι. Αφού είπε, το κόψε. Κοίταξε, δεν καπνίζω μέχρι τις 6 το απόγευμα 7 και μετά ξεσκίζομαι. Μια μέρα ρωτάω τη γυναίκα σου, εσύ καπνίζει αυτός. Και τι μου λέει, είσαι μεγάλος παπατζής. Κωστή στο σπίτι δεν καπνίζει ο Γρηγόρης, ποτέ. Τόσο και έσταζε μέλι. Έλα, πόσο καλός άνθρωπος. Τώρα έξω λέει δεν ξέρω τι κάνει. Ούτε έξω λέω καπνίζει. Δεν τον αφήνω λέω. Όχι, δεν κατα... Τώρα μέχρι το απόγευμα δεν καπνίζω. Μετά καπνίζω. Γιατί ακαπνίζει, ρε. Γιατί ακαπνίζει. Γιατί είναι βλάκας. Λοιπόν. Καλά. Αυτός που κανείς είναι βλάκας. Δεν είναι βλάκας, είναι μια απόλαυση. Είναι απόλαυση. Βλάκας. Δεν είναι βλάκας. Είναι μια απόλαυση. Φίλε, καταστρέφει την υγεία. Ωραία, είναι βλάκας. Είναι μια απόλαυση. Με πρώτο εμένα. Την οποία χρειάζεται μέτρο. Μια απόλαυση με μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο. Ρε εσύ τώρα, εγώ που σε κάνω τον έξυπνο, άμα το γούσταρα το τσιγάρο και με ευχαριστούσε, νομίζω εγώ δεν ακάπνιζα. Απλά το πήρα 2-3 φορές να πούμε, μπούκωσα και δεν το πήρα με καλό μάτι. Αφού σου έχω κεράσει πόσες φορές εγώ. Εντάξει. Ναι, δεν μπορώ να το πάρω μέσα μου. Άλλο είναι το θέμα. Δεν πρέπει να καπνίζεις. Είναι βλακία. Έσα χλαμάρες. Απλά, είναι τεράστια βλακία. Απλά το πολύ. Εγώ θέλω να σε περιορίσω στο να μην καπνίζει πολύ. Το τσιγάρο είναι βλακία. Είναι μεγάλη βλακία. Λοιπόν, 4 στεναμόνι, άλλους 2 θέλω. Πάμε, ναι. Θέλουμε, συγγνώμη. Θέλουμε, ναι. Το χρόνο. Ναι. Η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους θα βρείτε ανταλλακτικά από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ, παρακαλώ, ολόκληρη μηχανή. Να μια μηχανή. Να. Λοιπόν, ναι, όπως λέμε, να ένα. Να μια ποινή. Δεν κρατιέμαι ρε, τι βγάλαν, αργήσαν να... Για μας το έκαναν οι αλήτες. Λοιπόν, σου δίνουν και εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και Σάββατο με τηλέφωνο το 18133. Πάμε τους 4 που έχουμε στα αναμόνη. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς. Τι έγινε, ήρθαν τα τσακάλια Αθήνα να βγάλουν άκρη. Πήρα το γρόιο το μεγάλο. Τι έγινε, λέω, πού είναι ο μικρός, πού πήγε. Τον Άγγελο πήρε το Χρήσο. Τον Άγγελο. Ναι. Δεν έχω ενημέρωση αγόρι μου, μέχρι το μεσημέρι πιστεύω. Και εγώ είμαι σε αναμονή μεγάλη. Λού καλά. Τελείωσε το ραντεβού. Το ραντεβού τελείωσε. Πού να είναι άραγε τώρα ο ψηφίδης με το χρόνιο το μικρό. Σε κανένα τσιπουράδικο. Τώρα οι άλλοι τους είπαν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, ναι. Και θα υπάρξει και ευνοϊκή. Έκανε και δήλωση ο ψηφίδης. Τι δήλωσε, κανένα. Κύριε Κανελάκη, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Η ομάδα του Άρεως θα κάνει καινούργια ΠΑΕ και η εκαθάριση είναι πρωτομπυλών και θα έχουμε απεριόριστο χρόνο. Οπότε οι εχθροί του Άρεως μας θα πρέπει να περιμένουν πάρα πολύ. Η άνοδος είναι από εδώ και πέρα το σήμα κατά τεθέν του σωματείου μας. Ναι, άντε να δούμε. Αλλά το κομβικό θέμα της ημέρας, ναι, δεν είναι τόσο το ραντεβού και ότι αλλάζει στάση η Επιτροπή. Αλλού είναι το θέμα. Για πέτω. Ότι υπήρξε μια συμφωνία βάσει δημοσιευμάτων στο ίντερνετ για πώληση κατασημάτων σε ανώνυμη εταιρεία δύο λέξεων που αρχίζει από M και εδρεύει στο Μαρκόπουλο. Ναι. Και πιστεύω ότι βοηθάει πολύ τον έφορο να απομπλακεί από το κομμάτι της Βέρειας. Ναι. Δεν συμφωνείτε ότι αυτό ήταν πολύ ευνοϊκό στο θέμα του Άρη? Ήταν έξυπνη κίνηση του Γρόλιο αυτή. Πανέξυπνη κίνηση. Ναι. Και πιστεύω θα βοηθήσει την όλη κατάσταση άμα ισχύσει η συμφωνία και υλοποιηθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομβικό σημείο και είναι του Γρόλιου θέμα. Αγουάρι μου, ναι. Καθάρισε πάλι, αδερφάς μου.
Να σου πω τώρα, δηλαδή, άμα γίνει όντως αυτό, πιστεύω Καρυπίδης μένει, χώνει και λεφτά. Α, μην το λες. Μετά μπορεί να θέλουν να πάρουν τον Άρη Τζάμπα διάφοροι. Φίλε, δηλαδή, και μετά να δεις, ενδιαφέρομαι και κάνω και ράνω. Μετά θα την πέσουν στο Ψηφίδη. Ο οποίος Ψηφίδης, εδώ είναι το κομβικό σημείο, έκανε μια στιαπού υπέρ του Καρυπίδη. Έχει δώσει προτεραιότητες και εγώ λέω δικαίως, γιατί αν ανεβάσει τον Άρη στη Β' Εθνική και καθαρίσει με την εκαθάριση, νομίζω δικαιωματικά είτε χωνεύει είτε δεν χωνεύει τον Καρυπίδη, του ανοίγει σε μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωματικά η ομάδα. Νομίζω. Μα ο Καρυπίδης είναι ο πιο σοβαρός. Ναι, αν περάσει η εκαθάριση και με την ομάδα και μείνει και ο Αναστόπουλος. Είναι ο κύριος Καρυπίδης. Είναι ο κύριος Καρυπίδης. Ο πιο σοβαρός άνθρωπος που έχει έρθει στην ομάδα τελευταία χρόνια. Έτσι λες. Έτσι λέω αυτό. Η Βέρεια πήρε αδειοδότηση. Για τον Άρη μιλάει. Δεν πήρε αδειοδότηση η Βέρεια. Όχι. Ναι, εμένα τι με νοιάζει η Βέρεια, ο Άρης με νοιάζει. Εμένα θα με νοιάζει. Ρε φίλε, δεν με νοιάζει εμένα τι θα κάνει η Βέρεια. Εμένα, θα με προβλημάτιζε. Αν ήσουν πάω, θα σε προβλημάτιζε που δεν πήρε η Βέρεια αδειοδότηση. Ναι, ναι. Του Σαββίδη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Σούπερμάρκετ. Αδειγιά. Ανεβαίνει ο Άρης, ανεβαίνει. Σούπερμάρκετ. Αμπρός. Γεια σας. Καλώς κύριε Κώστα. Καλώς. Τι κάνετε. Λοιπόν, ποιος Ροναλντίνιο είπε άλλος. Αυτή η ομάδα είναι του Γιώχαν Κρόιφ. Κύριε Κώστα, τα παιδιά, ακούστε μήνυμα τώρα. Δηλαδή, χάρη σας θα το πω. Είσαι άσχετο, λέει, το 94 που πήρε η Champions League μπάτσα, δεν έπαιζε πάσα-πάσα. Όταν είχε 5 Ολλανδούς, ο Κρόιφ δημιούργησε ακαδημίας, αλλά με Ράικαρ προπονητή ευδοκίμησε. Δηλαδή, δεν ακούει αυτό το οποίο λέω, ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε να μαθαίνει τα παιδιά από 5 χρονών. Δεν τόνισε τη λέξη ακαδημία, μα το είπα από 5 χρονών. Δεν τόνισε τη λέξη. Μα από αυτό και όλο αυτό είναι η σχολή του υπτάμενου Ολλανδού. Τι να λέμε τώρα. Όμως είσαι άδικος με τον Μπενίτες και όχι ότι τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Τώρα με έστειλε ένας φίλος, με έστειλε ένας φίλος και μου λέει, ρε εσύ, με τόσους τίλους και το λέω, με τον συγκεκριμένο, κάνω καλαμπούρι και είμαι μπαθής. Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα του. Είναι ένας προπονητής ο οποίος πήρε Champions League με Liverpool και πέρασε... όχι μόνο Champions League, Από ομαδάρες. Όχι μόνο Champions League. Ακριβώς. Και UEFA, ναι, πρωταθλήματα. Ναι, αλλά όταν. Θα σου πω κάτι, κύριε Κώστα. Τώρα είναι το σοβαρό της υπόθεσης. Λοιπόν, για τόση ώρα κάνω καλαμπούρι. Ρωτάω, πες μου σε ποια ομάδα πήγε και δεν υπήρχε η απόλυτη καταστροφή με το που έφυγε. Καλά, αυτό μπορούσε να το πεις και για τον. Και για τον Μουρίνιο. Μουρίνιο. Ναι, σωστά, όχι, okay, ναι. Εγώ μιλάω για τον Μπενίδες τώρα. Όπα. Εγώ τον Μουρίνιο τον έχω τον top 1. Για τον, συμφωνούμε. Για τον Γκάφα Μπενίδες που λέω εγώ. Πες μου ομάδα που πήγε και με το που έφυγε δεν υπήρχε αίμα και άμμος. Δεν λέει τίποτα αυτό. Λοιπόν. Και είπα ότι είμαι εμπαθής. Δεν θα είμαι δίκαιος. Εντάξει. Επίσης. Επίσης τώρα επειδή. Από τις τέσσερις ομάδες υποστηρίζω τις δύο, Ρεάλ και Μπάγκερν, και θέλω αυτές τις δύο ομάδες στο τελικό να τις δω. Όσον αφορά την Αθλέτικο Μαδρίτης, μου θυμίζει τη Λιμόζ στο μπάσκετ, Γρηγόρη. Τότε με Μπόζνταρ Μάλκοβιτς. Ναι. Εκεί, κοίταξε, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Ίσως να είναι άδικο για το Σιμεώνε. Λοιπόν, γιατί τον έχω δει και σε κατακτητικό παιχνίδι να παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Συνήθως όμως είναι ομάδα που δεν προσφέρει. Ναι, δεν, πάει να κλέψει αποτέλεσμα. Σωστά. Ναι. Συνήθως δεν προσφέρει. Δεν διαφωνούμε. Απλά λέω. Και... ξέρεις τι μ' αρέσει όλο το πακέτο. Θέλεις εσύ το Χατζηπαναγκή, δηλαδή, να παίζει την πάσα είναι και να βγαίνει ο Κωτίδης με τον Ιλούγκα και να με κερδίζουν. Όχι, ρε φίλε, εγώ θέλω να κερδίζω. Όταν θα έρθει Κωστής στην Κατερίνη, ναι, θα μιλήσουμε για το θέμα Χατζηπαναγκή. Εγώ έχω πολλές ενστάσεις. Λοιπόν, έχει συνονοηθεί ο Καμπερίδης με τον Τζόρνταν. Ναι. Θα κάποια μέρα στα play-off θα έρθουμε να κάνουμε μπούκα, να βγάλουμε κανένα φράγκο για τα μάξι του Τζόρνταν. Θα πάρει τηλέφωνο εννοείται. Τον Κοτρότσο κανόνισε. Όχι μόνο ο Αλέφαντος διαφήμιση, ο Κοτρότσος και ο Κοτρότσος. Και τα πλησιόμετρα να δώσει κανένα φράγκο και ο Κοτρότσος εκεί, γιατί έμαθα είναι ωραίος. Πάει καλά η δουλειά και Βαλκάνια και τέτοια. Ναι. Τι ομάδα είναι ο Κοτρότσος, Πιερικός ή η ΠΑΟΚ.
είναι Πιερικός και Παναθηναϊκός. Α, Παναθηναϊκός, μάλιστα. Ναι. Αρχοντάνθρωπος, τι. Έτσι. Πιερικός και Παναθηναϊκός. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, τον οποίον παρεμπιπτόντως τον Παναθηναϊκό, εγώ αν και εξής, τον θεωρώ φαβορή για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Σωστό, σωστό. Πολύ σωστά τα βλέπεις τα πράγματα. Πολύ σωστά. Στα play-off. Να είστε καλά, παιδιά, γεια σας. Και εσύ να είσαι ακόμα καλύτερα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Φίλε, στον αέρα είσαι, στον άνεμο. Καλησπέρα, παιδιά. Καφέ άνεμος. Έλα, φίλε, έλα. Έλα. Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Έλα. Σας ακούω καιρό, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Γουστάρω που σήμερα έτσι έχετε την εκπομπή αφιερωμένη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο περισσότερο. Και τι να κάνουμε, ένα Champions League, να μην πούμε δηλαδή. Χρειάζεται πολύ. Δύο πραγματάκια έτσι θέλω να πω πολύ, γιατί έχω ανάγκη να τα πω, ρε παιδί μου, ειδικά μετά τη χθεσινή βραδιά. Θα συμφωνήσω με τον φίλο που άκουσα μετά το 3-0, η επόμενη νίκη ήταν η χθεσινή. Ισπανία Real, Αγγλία Liverpool. Γερμανία δεν πολύ ασχολούμαι πολύ, αλλά άμα έτσι γουστάρω και συμπαθώ μια ομάδα, αυτή είναι η Dortmund. Δεν μου λες, πω... είσαι σαραντάρης, τουλάχιστον. Είσαι δεξιός, είσαι δεξιός. Όχι, τίποτα. Πόσο χρόνο είσαι? Στα 33. Λίβερπουλ, γιατί έγινες? Δύο πραγματάκια να πω, γιατί δεν έχω πολύ ωραία, θέλω να τα πω, ρε παιδί μου. Λίβερπουλ, ναι. Είμαι από μικρός, δεν ξέρω, έτσι είναι κάποια πράγματα που... Γιατί είναι της γενιάς μου επιλογή, ξέρεις, τότε η ΕΝΕΔ έδειχνε μόνο Λίβερπουλ Σάββατο μεσημέρι. Η ΕΝΕΔ? Μόνο Λίβερπουλ. Και εμπολιαστήκανε όλοι από Διακογιάννη και λοιπούς και γίνανε Λίβερπουλ. Εντάξει, όχι απαραίτητα, δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Αλλά όχι, και ισχύει, δεν το λέω έτσι τώρα. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν είναι αποτυχία μας φαντασία. Είναι, είναι καθαρά, γιατί πέμψε το πολύ με την Ισπανία και δεν ξέρω. Είναι, είσαι βασιλόφρον. Ναι, ναι. Γι' αυτό είπα δεξιώσει. Δύο πραγματάκια να πω, έτσι, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, θέλω να δώσω τα εύσημα και το respect σε αυτόν τον μεγάλο προπονητή, στο Σιμεώνε. Δεν πολύ συμπαθώ Μπάρτσα, να πω την αλήθεια. Ρεάλ στην Ισπανία, οπότε καταλαβαίνεις. Έτσι γούσταρα, να πω την αλήθεια, που αυτή τη διαστημική ομάδα, ρε παιδί μου, την, με τρεις παίχτες μπροστά φωτιά, ας πούμε, κατάφερε να τους απενεργοποιήσει. Αυτό εμένα μου λέει πάρα πολλά για την τακτική του, για τον τρόπο που λειτουργεί και που παίζει. Εγώ με τη Ρεάλ, να πω την αλήθεια, μόνο που έχουμε φτάσει στους 4 φέτος, επειδή όπως είχες πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, Γρηγόρη, πηγαίνει με αυτόματο πιλότο και το βλέπω. Αυτός ο Ζινεντίν δεν παίζει άμυνα. Δεν ξέρω αν ξέρει να παίζει άμυνα αυτός ο άνθρωπος. Το σέβομαι σαν παίχτη και όλα αυτά. Το γούσαρα, το ρίγα και στην ομάδα και όλα αυτά. Αλλά το βλέπω. Θα μπορούσε να γίνει προπονητής ο Μέση, ο Μαραντόνα, ο Πελέ, ο Κρόιφ, ο Κούδας, ο Αηδηνίου, από την Ελλάδα ο Δωμάζος, ο Χατζηπαναγής, και να ξέρουν να κάνουν άμυνα. Κώστα, εμένα η άποψή μου είναι ότι οι μεγάλοι παίχτες που έχουν αγγίξει ο καθένας στη χώρα του και στο τομέα του, μεσοεπιθετικά, μεγάλοι παίχτες που έχουν αγγίξει τη δόξα και την επιτυχία, έχουν αποτύχει όλοι σαν προπονητές. Φίλε μου, συμπάθαμε λίγο. Συγγνώμη, ναι? Επειδή μου στείλαν τα παιδιά από τη Βέρεια και τους ευχαριστώ γι' αυτό, ήταν αρνητική η εισήγηση του Δημητρίου. Πήρα αδειοδότηση η Βέρεια. Άρα, είμαι ρόμπα που είπα δεν πήρε. Η εισήγηση ήταν αρνητική. Χοντρή ρόμπα. Φίλε. Να μην το διορθώσω, να το ξέρει ο κόσμος. Δεν μου λες, ο Καρυπίδης με ποιον είναι φίλος? Λοιπόν, μπορεί να συνεχίσει ο φίλος. Είναι με το Μαρινάκι. Ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ και δεν είμαι συγγνώμη, φίλε μου. Δηλαδή, απλά δεν πρέπει να αιωρείτε κάτι τέτοιο. Να μην αιωρείτε. Είναι φίλος με το Μαρινάκι. Ανεβαίνει ο Άρης. Ο κύριος Ψηφίδης θα βρει τα πράγματα ανοιχτές σήμερα. Λέγε, φίλε, συνέχισε. Άρα λοιπόν συμφωνούμε, παιχταράς, προπονηταράς δεν έγινε ποτέ. Από αμυντικό χαφ και κάτω. Και μάλιστα κάτω. Αυτόν μπορώ να εμπιστευτώ. Πλην των τερματοφυλάκων. Κανένας τερματοφύλακας δεν έγινε προπονητής. Εντάξει, θέλω να πω. Αμυντικό χαφ και αμυντική. Ναι. Δεύτερον, για τη Ρεάλ θέλω να πω ότι νομίζω ότι γι' αυτό που προσπαθεί να δουλέψει ο Ζινεντάν είναι σχεδόν στα ωριά της. Περιμένω το μάτι με την Μπάγκεν, γιατί νομίζω ότι θα τα δώσει όλα. Δεν ξέρω αν τα ζευγάρια αυτά που είδα χθες ισχύουν. Αθλέτικο. Δεν έγινε κλήρωση, ρε φίλε. Δεν ξέρω, γιατί μετά, εγώ το είδα το παιχνίδι εχθές της Μπάρτσα με την Ατλέτικο Τέδα στο διαδίκτυο και έδειξε κάτι ζευγάρια μετά. Δεν ξέρω αν ισχύουν, αν κάτι ξέρω. Δεν έγινε κλήρωση, ρε φίλε. Νομίζω αύριο γίνεται. Οκ. Με πιάνεις αδιάβαστο. Να είσαι καλά. Έγινε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ναι. Αυτά. Παρακαλώ. Κοκκινός. Ο ίδιος. Ο Ηρακλής τι είναι με την αδειοδότηση, αγόρι μου? Ο Ηρακλής έκανε, κατέθεσε έφεση χτες. Και λογικά τη Δευτέρα θα έχουμε εκδίκαση και απόφαση. Πώς το βλέπεις εσύ, Κόκκινα? Δεν ξέρω, περιμένω. Θετικό?
Συνήθως τα θετικά βγαίνουν με το καλημέρα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό. Από το ρεπορτάζ, δεν ξέρει τίποτα, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέω. Μετά το πανό που βγάλανε. Κοίταξε να δεις. Δύσκολο τους βλέπω. Για να κοπεί ο Ηρακλής, πάντα πει ότι κάτι δεν έκανε καλά. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, δέχομαι αυτό το οποίο λέει ο Δημητρίου και ισχύει, ότι δεν μπορεί να προσκομίσει άλλα έγγραφα. Μπορώ να βασιστώ μόνο στο ότι μπορεί ο κάθε διαιτητής και δικαστής έχει τη δική του κρίση. Δηλαδή στα δικά του μάτια. Και τις δικές του πιέσεις. Μπορεί να πει ότι σύμφωνα με τη δική μου κρίση. Πίεση. Εγώ λέω ότι αν τα λεφτά έρθουνε για λίγους αυτό, ο Ηρακλής θα πάρει την αδειοδότηση. Σε κάλυψα. Ναι. Αν έρθουν τα λεφτά την πήρε. Αν δεν έρθουνε δεν την παίρνει. Κάτι για τον Ραπτόπουλο, ο Ελευθερόπουλος ήταν τερματοφύλακας, δεν είναι καλός προπονητής. Άντρε, φύγε που είναι προπονητής ο Ελευθερόπουλος. Τι είναι, ρε. Άφια παιδό. Άστο να πιστεύει ότι εμπαθίζει. Κοιμάται όρθιο. Επειδή είναι ωραίο παιδί, έχει κόμπλεξ. Είναι ωραίο παιδί. Όταν βλέπει ωραία παιδιά, κολλάει. Άντρε τον Κρυόκολο που είναι ωραίο παιδί. Άφια τα από εδώ πέρα. Προπονητής ο Ελευθερόπουλος. Τώρα του δείχνω την Τζίνα Ρίν, ρε παιδί μου, και μου λέει ότι είναι χάλια. Ποια είναι η Τζίνα Ρίν? Αυτή. Τι είναι αυτή η Τζίνα Ρίν? Χάλια, δεν βλέπετε. Μια χαρά σκυλή είναι. Τι είναι? Μια χαρά. Πορνοστάρ δεν είναι. Τι θες, την πάρεις στο σπίτι, να ανοίξεις σπίτι, αυτή είναι. Όχι, αυτή είναι για να κλείσεις σπίτι. Πας 4-5 φορές, τελείως. Το επόμενο και τελευταίο. Το κόκκινο, ναι. Στα γεράματα, ρε, βλέπει τις πορνοστάρ, ρε, βλέπει, ρε. Σ' ακούσε άνθρωπος. Η Τζένα Ριν, ρε φίλε, είναι το ωραίο, θέλει να το βλέπεις. Το ωραίο. Και να το χαίρεσαι. Άμα σ' ακούσει, εσύ τι χαίρεσαι, βλέπεις, το έβαλα στη Μέτροπορτ. Στην ηλικία μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορείς, ε. Ναι. 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 Τώρα να παίρνεις καλό Εβιτάλ και να βλέπεις και τις πορνοστάρ είναι ο καλύτερος. Δεν είναι πορνοστάρ το κορίτσι. Το κορίτσι μια χαρά είναι. Κορίτσι για σπίτι. Από αυτές που τα κλείνουν. Ο καλύτερος συνδυασμός. Κοίταξε το, αυτός νηστεύει από κρέας και βλέπει κρέατα να πούμε στην οθόνη. Αύριο είναι κλήρωση. Ευχαριστώ, έξαρτο. Ο άνθιμος, άμα τον ακούει, εσύ με το βακάρο να πούμε εκεί του Rock Radio. Το Σωτήρι. Το Σωτήρι θα του δώσω κανένα τρίμηνο νηστεία, τρώει μπάμιες να πούμε. Καλό θα του κάνει. Έτσι. Καλό θα μου κάνει, θα χάσω και κάνα κιλό. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να ασχολούμεθα μόνο αποκλειστικά με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το ελληνικό έχει καταντήσει ό,τι χάλια υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Εσύ το βιβλίο αυτό το έβγαλες, ρε, κάθε φορά συγγραφέα της συγχωράς. Ας το ποδόσφαιρο, το βιβλίο το έβγαλες. Γιώργο, πριν συνεχίσεις... Ναι. Κάτω επάνω, Γιώργο, και θα σου δώσω την απάντηση δημόσια. Πριν συνεχίσεις, οι φίλοι οι οποίοι ακούν από το, από το ίντερνετ σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ. Έτσι. Επειδή μιλούσαμε για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και δεν είπαμε κουβέντα για ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν περισσότερο από ποτέ. Εσύ πες μου ότι ήταν σύμπτωση. Και χωρίς να βριστούμε μεταξύ μας, χωρίς να κάνουμε καλαμπούρια. Δεν διαφέρει κανένα. Μα κοίταξε, Γρηγόρη, ο κόσμος, όπως και εγώ. Έτσι, και που δεν παίρνω σε τηλέφωνο, αλλά σας ακούω και ακούγομαι και παντού. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει να δει ποιότητα στο ποδόσφαιρο. Τη βλέπει μόνο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο. Και εκεί υπάρχουν διάφορα στραβά, αλλά βλέπουμε ποιότητα ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να τα δούμε ποτέ. Και σήμερα άκουσα Κυριάκο Θωμαίδη, άκουσα και το Μπούζο κλπ. Και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στην Ελλάδα τίποτα. Άρα λοιπόν εκεί καταλήγουμε. Μόνο θα μιλάμε για μπάλτσα, που να είναι καλά η Ατλέτικο την κατάφερε και την πέταξε και καλά να πάθει. Λοιπόν, και και προσευχόμαστε τώρα να κληρωθεί ή την Bayern. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα πες μας λοιπόν εσύ. Συγγνώμη γιατί δεν έχω 30 δευτερόλεπτα, δεν είμαι δάσκαλος. Στίχημα. Γρήγορα, τα σήμερα. Είπα. Τα είπα. Πες τα μου γιατί δεν τα άκουσα καλά, αν ήσουν εύκολο. Θα τα πω κλείνοντας, φιλιά. Μπράβο, άντε, γεια σου. Λοιπόν, Ηρακλής θα πάνε ο Καστρίτσης Αριστίδης. Καστρίτσης. Ναι. Κωνσταντίνος Τσοπανίδης. Καμπάκης Δημήτρης, Λάζαρος Μήτρακας, Δόλιας Γιώργος. Δόλιας. Ναι, και ήρθανε και ένα σκασμό μηνύματα. Μπράβο, ρε, τον Ηρακλή, μπράβο. Μπράβο. Είδες, ο Ηρακλής και στο τελευταίο παιχνίδι. Μπράβο, τραβάει κόσμο. Τελευταίο μπάτσο Καφτατζόγλιο. Τελευταίο μα. Καφτατζόγριο. Του χρόνου τι, Ανδρώνης. Όχι. Αρένα. Τι σε νοιάζει. Λοιπόν, επειδή ρωτήσατε, είπα 15 συν κόρνερ το παιχνίδι τη Σεβίλη με την Μπιλμπάο. Διπλό η Ντόρτμουντ. Over τα άλλα δύο, over η Σεβίλη, over η Σαχτάρ και over και ημίχρονο η Σαχτάρ για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ρισκάρουν περισσότερο. Λοιπόν, δεν με αισθήματα παίζει ο καθένας όπως θέλει. Υπενθυμίζω ότι ήμουν πολύ βέβαιος για το διπλό της Παρί και έγινα ρόμπα. Το ίδιο μπορώ να πάθω και με την Ντόρτμουντ.
Εντάξει, για να μην μπερδευόμαστε, δεν το λέω για να είμαι καλυμμένος. Αυτά τα κάνουν άλλοι. Εδώ ούτε λέμε μπράβο μας. Α, τα γένια σου, ευλογώ τα γένια. Έχουμε γένια μόνο. Ευλογώ τα γένια μου, ενδιαφέρει κανέναν, σου βγάζω το καπέλο. Άντε, κοίτα ομορφιά εδώ. Ορίστε. Λοιπόν, το δικό μου, τη δική μου ζώνη. Ορίστε. Κάπου τι Αλφα Ρωμαίο έβγαζε όμορφο αυτό. Κοίταξε, αυτή είναι η πρώτη στρογγυλή που έκανε. Που έκανε καμπύλες. Τι καμπύλες. Ναι. Υπάρχει ωραίο αυτοκίνητο αυτό. Αυτό εδώ πέρα. Το GTV το Αλφα. Είσαι πολύ κολλημένος με το παλιό. Κοίταξε. Έχει βγει όμορφο Αλφα Ρωμαίο σαν και αυτό τώρα. Υπάρχει ωραίο. Ωραίο Αλφα Ρωμαίο από αυτό. Ναι. Το Αλφέντα, το GTV. Όχι, υπάρχουν πολλά ωραία αυτοκίνητα. Σήμερα υπάρχει. Η Αλφα Ρωμαίο βγάζει τέτοιο αυτοκίνητο σε ομορφιά. Έχει κάτι Αλφα Ρωμαίο, απίστευτο. Τι Αλφα Ρωμαίο. Έχει κάτι κόλο σαν τη Σανουσάκη το πισινό έχει. Το δικό στο κόλο. Άντε ρε φύγα από εδώ. Πέρα από εδώ κολοτούμπα, αρχι κολοτούμπα. Μαρίνα μπει κουμπένι γιατί του λουσιδίου σου να μετά τρίτο ημίχρονο. Γεια. 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 Να μετά τρίτο